Καλά, αλλά ξεκίνα, ξεκίνα. Ξεκινάω. Βάλουμε μουσική. Αχ, αυτή η εκπομπή δεν θα πάει καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο του Mixim. Και σήμερα έχουμε την τιμή, τη μέγιστη τιμή βασικά, να έχουμε σήμερα μαζί μας το φίλο μας τον Φραγκίσκο, γνωστός και ως Σαμποτέρ. Καλησπέρα, Φραγκίσκο. Καλησπέρα, την Παντέρ με τιμή. Τι λέω, τι κάνετε? Καλά, φίλε μου, εσύ? Καλά, παίξαμε σήμερα? Εγώ απήχα σήμερα, ο Ηλίας ήταν αυτός που πήγε. Εγώ έπαιξα, έπαιξα. Παίξαμε καλά σήμερα. Νομίζεις. Εντάξει, δύο έφαγα. Καλά πήγα, αφού έπαιξα. Δύο έφαγες και πόσες έδωσες? Ξέρεις τι με έκανε ο άλλος, όχι σοβαρά τώρα. Παίζω με το αντίπαλο, ξέρω εγώ, ένα φλεράκι, ο οποίος έπαιζε σνάιπερ αυτός. Τον βγάζω εγώ, δεν μπορούσα να με πετύχει αυτός με το σνάιπερ. Τον βγάζω και με το που ξέρεις μου λέει, ξέρω εγώ, ωραίος, τράβηξε και ένα καντήλι από πίσω έτσι για το καλό. Τραβάει ένα νόσκοπ και με πέτυχε αυτή, ρε φίλε. Με νόσκοπ. Ναι, ναι, ναι. Με έχει τσούξει αυτή σήμερα. Α, δύο έφαγα, αλλά ένα εκείνο. Στα αυτιά που λένε, στα αυτιά. Στα αυτιά που λένε, έτσι. Σήμερα έχουμε τον Φραγκίσκο, όπως είπαμε και πριν, μαζί μας, ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, σωστά? Ηράκλειο, Κρήτη, ναι. Τέλεια. Πες μας λίγο, Φραγκίσκο, για τα... με τι ασχολείσαι καταρχάς στην κανονική σου ζωή? Κοίταξε, εγώ εργάζομαι στο πλαίσιο εδώ και καμιά 13 χρόνια. Περίπου όταν ξεκίνησα και το Airsoft, ξεκίνησα και τη δουλειά στο πλαίσιο. Από τότε έχω αλλάξει κάποιες θέσεις, ρε παιδί μου. Τώρα είμαι στο κομμάτι business της εταιρείας. Και σανότερα να ευχηθώ εγώ, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία. Η κλασική ερώτηση που κάνουμε σε όλους πάντα είναι το πώς ξεκίνησες, από πού το έμαθες. Τι ήταν το πρώτο σου αεροβόλο? Μη μας πεις αφακάπα, ξέρουμε. Κοίταξε, το έμαθα από στο στρατό κάτι παιδιά τα οποία είχαν αγοράσει αεροβόλα για να κάνουν εξάσκηση. Για δικό τους δηλαδή, δικιά τους χρήση, κάτι μόνιμη που ήταν. Ψάχνοντας και εγώ να δω τι παίζει, βρήκα μια ομάδα ότι υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο, ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Κάναμε έτσι μια επικοινωνία, γράφτηκα σταδιακά. Κάπως έτσι γύρω εκεί στο 2009 έγινε το πρώτο μου παιχνίδι. Ξεκίνησα με μεταχειρισμένο αεροβόλο. Δηλαδή, όταν μπήκα στην ομάδα, μου είπαν ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο σταμάτησε πρόσφατα και ότι πουλούσε όλο τον εξοπλισμό. Οπότε μου κάτσε λίγο καλή. Ναι, ίσω να το χαιρόσω. Ναι, γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί βλέπω πάρα πολλές φορές νέα παιδιά και ξεκινάνε και πέφτουν στην παγίδα ότι να πάρω, ρε παιδί μου, κάτι έτσι όσο μπορώ πιο απλό, πιο φτηνό και βλέπουμε. Και τα ίδια παιδιά στο δεύτερο παιχνίδι κιόλας ψάχνουν να το πουλήσουν, να πάρουν κάτι έτσι πιο αξιόπιστο, κάτι πιο σταθερό στις βολές για να το ευχαριστούν κιόλας. Mm-hmm. Ξέρεις τι πιστεύω? Πιστεύω ότι δεν θέλουν να δώσουν για αρχή πολλά λεφτά, γιατί σου λέει ότι εντάξει, ρε φίλια, άμα δεν μ' αρέσει, μπορεί να μην το συνεχίσω εγώ. Ναι, ισχύει. Ισχύει κατά πολύ αυτό. Τυχαίνουν περιπτώσεις οι οποίες, όπως αυτό που είπαμε και εμείς πριν, από τη στιγμή που λέμε όλους τους νέους, ψάξτε να βρείτε κοινότητες πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε. Μην πάτε μόνοι σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί και κάνετε. Γιατί θα σου δώσει κάποιος ένα αεροβόλο να παίξει, θα σου δώσει να ρίξεις, θα σου δώσει ένα γυλαίκο, θα σου δώσει να φορέσεις το οτιδήποτε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν μπει στην κοινότητα, θα ρωτήσεις, παιδιά, υπάρχει κάποιος που πουλάει κάποιο αεροβόλο? Γιατί, κακά στα ψέματα, όποιος και να έχει παίξει, έστω και ένα χρόνο, θα έχει μπει σε διαδικασία να αλλάξουμε μια κάνη, ένα λαστιχάκι, τα πιο κλασικά, και ένα λατήριο. Οπότε αυτομάτως παίρνεις ένα πιο αναβαθμισμένο όπλο, το αεροβόλο, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, να το λέμε γιατί μια φορά παρεξηγούμε, είμαστε πολύ εύκολα. Έχω να σου πω κάτι γι' αυτό μετά, θύμισε να σου πω. Okay. Και στην ουσία το θέμα είναι ότι καταλήγει ο άλλος να πάρει στα ίδια λεφτά που θα έπαιρνε ένα καινούριο απλό αεροβόλο, να πάρει ένα λίγο πιο αναβαθμισμένο, το οποίο μπορεί να του δώσει ένα κίνητρο παραπάνω να συνεχίσει, γιατί μπορεί να το ευχαριστεί παραπάνω το παιχνίδι του. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είπαμε, που το είχαμε πει αναφέρει και πιο παλιά, είναι ότι καλά είναι, αν θέλετε να ξεκινήσετε, αν έχετε την τύχη να έχει κάποια πίστα κοντά σε εσάς, πάντε σε μια πίστα, παίξτε, δείτε αν σας αρέσει το χόμπι και μετά επενδύστε. Σωστό. Κοίταξε, σε εμάς εδώ τουλάχιστον στο Κρήτη, βασικά θα μιλήσω για το Ηράκλειο. Η Κρήτη έχει πάρα πολλές ομάδες, Ιεράπετρα, Λασίθη, Χανιά, Ρέθυμνο. Εδώ στο Ηράκλειο ήμασταν τρεις μεγάλες ομάδες. Πλέον οι δύο έχουμε ενωθεί από πέρυσι και είμαστε έτσι μια μεγάλη.
Οπότε οι περισσότεροι που ξεκινάνε πάνε σε κάποια από τις ομάδες κατευθείαν. Έχουμε καθιερώσει κάθε Τετάρτη, έχουμε νοικιάσει ένα χώρο, ένα σπίτι στην ουσία, όπου κάθε Τετάρτη είναι στάνταρ ότι θα μαζευτούμε εκεί πέρα να πιούμε τον καφέ μας, να ψήσουμε, να πιούμε δύο μπύρες. Ανταλλάζουμε απόψεις. Φέρνει ο άλλος τα ρομπόλια όταν χρειαστεί να του δείξουμε πέντε πράγματα. Δηλαδή έχει τύχει παλικάρι το οποίο μπήκε ψώνισα χωρίς να έχει καμία ιδέα. Υπό την καθοδήγηση της ομάδας πήρε τα πράγματα που πήρε και το παλικάρι δεν είχε ιδέα φάση. Δηλαδή πώς ρυθμίζει το hop-up, πώς βάζω τις πύλες με BB loader, τα πάντα. Μιλάμε για τα πιο βασικά πρώτα. Ακούμε και νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα. Αλλά ο καινούριος που θα μπει, προφανώς και δεν τα γνωρίζει. Έτσι. Οπότε το έχουμε καθιερώσει αυτό. Πάμε, λέμε το χαβαλέ μας, οργανώνουμε παιχνίδια, γνωρίζουμε τους καινούριους παίχτες. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι το παραίστικο. Γιατί, ας πούμε, σήμερα θα σου ρίξω σε ένα μια μπίλια, αύριο θα μου ρίξεις εσύ, μεθαύριο θα πάμε μαζί κάπου αλλού να παίξουμε. Οπότε, κοιτάμε πάρα πολύ το παραίστικο κομμάτι εμείς. Κοίταξε, είναι αυτό που είπαμε και με τον Ηλία και σε άλλα επεισόδια. Τον Ηλία εγώ τον έφερα στο Airsoft. Mm. Και είναι γι' αυτό, γιατί ήμασταν γαμάτι παρέα από πριν και του λέω, έλα, θα γουστάρουμε, είναι πώς παίζουμε, όλοι παίζαμε Call of Duty και τέτοια, του λέω, έλα, θα γουστάρουμε. Ψέματα λέει. Δεν ήμασταν γαμάτι παρέα. Όχι, δεν ήμασταν γαμάτι παρέα από πριν. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα και στην πρώτη εβδομάδα ξεκίνησα να παίζω Airsoft. Τι γαμάτι παρέα τώρα στην πρώτη εβδομάδα που δουλεύει. Αλήθεια. Από την πρώτη μέρα ρε ηλίθιε, ρε γροθοκόπανε, δεν είπαμε ότι ταιριάζουμε. Εδώ έχουμε δράμα, εδώ έχουμε δράμα. Κουτσί Μαρία που δεν μπορείς να περπατήσεις, πήγε χτύπη στο πόδι σου. Κρύβε λόγια ρε, κρύβε λόγια. Και για πες για το Ηράκλειο. Έχουμε ακούσει αρκετά. Δηλαδή, ξέρω ότι έχετε σχεδόν τον περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα, να φανταστώ. Γίνεται ένα χαμό λίγο εκεί κάτω με το Airsoft. Δηλαδή, αν εδώ στην Ελλάδα είστε 20 άτομα και πέρα είστε 20.000 άτομα, ξέρω τι γίνεται. Κοίταξε, συγκεκριμένα εγώ είμαι στην Heraklion Airsoft Club, λέγεται Hacker ομάδα. Σαν εγγεγραμμένα μέλη, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 130, αλλά μιλάω σε φάση φέτος εγγεγραμμένα. Μέσα στο 23, διότι το τέλος Γενάρη κάναμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα, διαγράψαμε όλα τα μέλη, οπότε έχουμε κρατήσει μόνο αυτά που έχουν εγγραφεί. Κοίταξε, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα προ συζήτησης, το Airsoft αυτή τη στιγμή είναι πολύ πεσμένο. Δηλαδή, τέτοια περίοδο προ-COVID, μαζευόμασταν σε ένα κυριακάτικο παιχνίδι τουλάχιστον 40 άτομα μέχρι 60. Τώρα, ας πούμε, παίζουμε 20 βαριά 30, πολύ βαριά 30. Οπότε, γενικά, έχει πέσει αρκετά λόγω COVID, αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά θα στρώσει. Βέβαια, πλησιάζει και το καλοκαίρι, που το καλοκαίρι... είναι πεσμένο. Ναι, maximum, ας πούμε, καλοκαίρι μαζευόμαστε 15 άτομα το πολύ. Αλλά να σου πω και πάλι, δηλαδή, αν υπάρχει όρεξη και έχουμε κάνει παιχνίδι και 3 άτομα. Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτό που είπες, ότι το είπαμε και πριν. Υπάρχει μια κινητικότητα γενικά λίγο στα social όσον αφορά το κομμάτι του Airsoft. Αγοροπολισίες, να πάρει άλλο καινούργιο εξοπλισμό. Βλέπω ότι ψάχνεται γενικά ο κόσμος. Mm. Αρχίζει να μαθαίνεται και στους νέους και βλέπω ότι κόσμος καινούργιος αρχίζει και έρχεται στο κομμάτι του Airsoft. Γίνεται μια ανακύκλωση γενικά. Δεν είμαστε αυτό που ήμασταν κάποτε, λες και παίζουμε πολλά χρόνια. Πριν 10 χρόνια, ας πούμε, που ξεκίνησα, ήμασταν 200 άτομα. Αυτοί κομπλέ και ερχόταν ένας καινούργιος κάθε τόσο. Τώρα βλέπω, ας πούμε, έρχονται 5, 10, 20 καινούργιοι έρχονται έτσι με τη σέσουλα. Ναι, καινούργιοι υπάρχουν με τους ίδιους ρυθμούς που υπήρχαν και παλιότερα. Το θέμα είναι στους παλιούς. Ο παλιός ο παίχτης, αυτό που έχω καταλήξει εγώ πλέον είναι ότι κάποιοι ξενερώνουν γενικά και σταματάνε. Κάποιοι, ενώ μπορεί να είναι, ας πούμε, είδα πρόσφατα και ένα μήνυμα σε μια σελίδα εδώ στην Ελλάδα. Λέει, τάγκαρε το φίλο σου που συνεχίζει και αγοράζει Airsoft, λες και παίζει κάθε Κυριακή, ενώ δεν παίζει καθόλου. Το θυμάμαι. Μπράβο. Και έκανα τάκ τον αδερφό μου, αλλά δεν ήταν στην ομάδα, κύριε Γαμώτο, να το δει. Τέλος πάντων, το μετέφερα. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι, επειδή κάθε Κυριακή τα ίδια παιδεία, πάνω κάτω το ίδιο σενάριο, τώρα να δω το βαριούνται. Προ-COVID είχαμε κάποια μεγάλα events που γινόντουσαν κάθε τρεις και λίγο. Είχαμε να πάμε το ταξίδι μας στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Με το που ακούει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι σενάριο, εκδρομή ή το να τ' άλλο, βλέπεις κατευθείαν τον παλιό που έχει να φανεί, ξέρω εγώ, ένα μήνα, πάρ' τον έτοιμος. Αλήθεια. Θέλουν κίνητρο τα παιδιά. Ναι. Είναι στάνταρ, τουλάχιστον σε εμάς, δεν ξέρω αν είναι σε εσάς έτσι, αλλά με το που δώσεις κάτι διαφορετικό, κάτι να τον εντριγκάρεις, πάρ' τον κατευθείαν. Παλιότερα έχουν αλλάξει και οι εποχές όμως, έτσι. Έξοδα, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει μια ακρίβεια παραπάνω στην έξω ζωή, έξω από το Airsoft. Επηρεάζει άμεσα το Airsoft αυτό. Επηρεάζει και το Airsoft και στις τιμές. Ας πούμε, τώρα παλιά έπαιρνα 10 ευρώ τις μπίλες, τώρα παίρνω 20. Έχει αλλάξει τελείως το όλο κομμάτι.
Ακριβώς. Και το καύσιμο, όπου παλιότερα εμείς κάθε Κυριακή πηγαίναμε τη μία, ας πούμε, Μάταλα, την άλλη την Πάκη, την άλλη Χανιά, την άλλη Ρέθυμνο. Πλέον δεν μπορούμε να βγαίνουμε κάθε Κυριακή ταξίδι να δίνει, ξέρω εγώ, να αναγκάζουμε τον άλλο να δίνει 30 ευρώ καύσιμο. Ωραία. Και για πες λίγο τώρα, έτσι είπαμε για το Ηράκλειο. Θέλω να μου μιλήσεις για τη δικιά σου ομάδα, λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, θα σου δώσω μια πάσα για κάτι που είχαμε αναφέρει πιο πριν. Ναι. Κοίτα, εμείς σαν ομάδα ανήκουμε στην ΕΦΑΚ, όπως είπα και πριν. Η ΕΦΑΚ είναι της λογικής όμως ότι πέρα από το ότι έχει ένα δικό της, ας πούμε, μια δική της εμφάνιση, στάνταρ παραλλαγές, ας πούμε, Multicam, Greek Lizard, παίζουμε και PMC. Έχουμε επιλέξει αυτές ώστε να είναι. Να μην αναγκάζει τον άλλο να ρίξει λεφτά. Δηλαδή, αυτό που θέλει να έρθει με ένα τζινάκι, τον αναγκάζει απλά να φορέσει κάτι μαύρο από πάνω και έχει, ας το πούμε, μια στολή. Γενικά, εμείς έχουμε κάνει όμως μια υποομάδα, η οποία λέγεται Vendetta. Είμαστε μια παρέα παιχτών, όπου είμαστε αρκετά χρόνια μαζί. Μπαλωμένοι, λέει, γι' αυτό λέγεται Vendetta. Όχι, συνέχεια σκοτωνόμαστε. Δεν το συζητώ, πραγματικά. Δηλαδή, πάμε κάπου, στον δρόμο θα σκοτωθούμε, μετά πίνουμε ρακές. Δεν έχει να κάνει αυτό. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα που έχουμε κατά βάση ένα loadout πολύ όμοιο μεταξύ μας. Όταν πηγαίνουμε σε κάποιο event, φροντίζουμε τα αεροβόλα μας να είναι όλα συμβατά με τις γεμιστήρες του άλλου. Έχουμε κάνει κάποιες ασκήσεις κατά διαστήματα, κατά βάση βραδινές πορείες με πλήρη φόρτο ή βραδινά παιχνίδια ή βραδινές προπονήσεις, τις οποίες κατά καιρούς έχουμε καλέσει και παιδιά που δεν ανήκουν στην υποομάδα μας, την ομάδα όμως μέσα. Γενικά η ΧΑΚ προσπαθεί να έχει μέσα υποομάδες, ώστε να είναι παιδιά τα οποία δεν είναι μεταξύ τους στο παιχνίδι τους και τους βοηθάει να γίνονται και καλύτεροι. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι στο κυριακάτικο παιχνίδι θα πάμε Sony και Ντε όλοι μαζί, γιατί άμα δεν δει ο δικός σου το λάθος να σε διορθώσει, δεν θα στο πει κανείς. Οπότε το έχουμε λίγο έτσι πιο παραίστικο. Γενικά πιστεύω ότι σε ένα σύλλογο όπως είναι η ΧΑΚ, όπως έχουμε π.χ. κινήσει εδώ Ρησιάδα που πλέον είναι legit ο σύλλογός μας, καλό είναι να υπάρχουν οι υποομάδες. Δηλαδή να το βάλεις άλλο στο τρυπάκι, να δέσει με 5-6 άτομα, να δουλέψει με αυτά τα 5-6 άτομα και να παίζει συνέχεια με αυτά τα 5-6 άτομα. Είναι το κάτι παραπάνω, ναι. Ναι. Βελτιώνεσαι κιόλα δηλαδή πάνω στο κομμάτι του παιχνιδιού. Υπάρχει βέβαια και η υποομάδα η οποία θα παίζει μπύλες κάθε Κυριακή, έτσι. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το δουν λίγο πιο σοβαρά. Το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικό του θέμα, αλλά εγώ είμαι υπέρ αυτού. Και το φωνάζω συνέχεια δηλαδή, ότι φτιάξτε μια ομάδα. Δέστε με 5-10 άτομα όσοι μια θέλετε. Μια παρέα φτιάξτε πρώτα. Αυτό. Μα, Βασίλη, είναι παιχνίδι. Όπως θα το κάνουμε. Οπότε, άλλο θέλω να σου πω ότι το θέμα είναι ότι να κάνεις μια ομάδα. Δεν είναι το να κάνεις ένα όνομα και να πεις ότι είμαστε 5 άτομα και παίζουμε μαζί τις Κυριακές που πηγαίνουμε. Ναι, με αυτό σου λέω. Θυμάσαι ότι κι εγώ όσο ήμουν Θεσσαλονίκη, ήμασταν παρέα. Εντάξει, έτσι ξεκίνησε παρέα. Η Vendetta, ας το πούμε τώρα, ήταν η αιτία και είμαστε μεταξύ μας, είμαστε τρεις συντεκνοκούμπαροι πλέον. Δηλαδή, ο ένας μου βάφτισε την κόρη, τον άλλο θα τον παντρέψω, ο άλλος πάντρεψε τον άλλον. Δηλαδή, αυτή η παρέα έχει δέσει τόσο πολύ, που πλέον είναι και η παρέα μου εκτός Airsoft. Και εγώ έτσι ξεκίνησα. Να, η παρέα μου η εκτός έγινε η παρέα μου στο Airsoft. Με αυτούς έκανα, με αυτούς συναστρεφόμουν. Αφού τους άλλους κάθε μέρα μαζί τους είσαι, όπως και να το κάνεις, με αυτούς θα είσαι. Τέλος πάντων. Ναι, στο κάτω-κάτω αυτό είναι το έρθιστο, παιδιά. Δεν είναι να πάμε να προβολάμε αντιπάλους. Σκοπός είναι να έχουμε ένα χόμπι, να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε το κεφάλι μας, να ανταλλάζουμε απόψεις, να βλέπουμε τα φιλαράκια μας. Αυτό είναι. Δεν ξέρεις τι θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Θέλω να μου πεις γιατί είσαι ο μοναδικός Έλληνας airsofter, ο οποίος έχει 22-23.000 followers στο Instagram. Και όταν λέω μοναδικός, είσαι ο μοναδικός. Δηλαδή θα δω μέχρι 4.000 βαριά που έχω δει, ας πούμε, το μεγαλύτερο. Ήμουν τυχερός, διότι το Instagram αποφάσισε πριν περίπου 3-4 χρόνια, αποφάσισε ότι το Airsoft είναι του σατανά. Δηλαδή, άμα πας εσύ και βγάλεις έξω τα βυζιά σου, τους κόλλους, όλα αυτά, είσαι γαμό να σε προμοτάρω, τέλος, τούμπανο. Εάν δείξεις αυτό το αεροβόλο, είσαι του σατανά, είναι όπλο, είσαι επικίνδυνος, είσαι κακό πρότυπο. Οπότε πάρε σαν τον μπαν να έχεις. Δηλαδή, μέχρι πριν γίνει αυτό, εγώ καταρχάς ξεκίνησα να ασχολούμαι πολύ έτσι σοβαρά με τα social. Νομίζω το 2016, αν δεν κάνω λάθος, όταν και έτρεξε η εταιρεία ICS, είχε τρέξει μια καμπάνια τότε και είχε το λεγόμενο Captain πρόγραμμα, όπου από όλο τον κόσμο είχε επιλέξει κάποια άτομα σαν ambassadors να προμοτάρουν το προϊόν τους. Όταν λοιπόν μπήκα εκεί, υπήρχε κάποιο συμβόλαιο, όπου το συμβόλαιο προέβλεπε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό posts, κάποια συγκεκριμένα story κτλ. Τα οποία μάλιστα δίναμε και report. Οπότε λέω, αφού είναι να το κάνω που να το κάνω, ας το κυνηγήσω, ρε παιδί μου, μήπως παίξω μπάλα και με άλλες εταιρείες. Έτσι και έγινα, κυνηγώντας τα νούμερα, ας το πούμε έτσι, βάσει συμβολέου που είχα, άρχισα να είμαι πολύ σταθερός στο κάθε πότε ποστάρω.
Όσο κάθε πότε ανεβάζω, τι ανεβάζω, να δώσω έτσι μια εικόνα στο προφίλ μου. Ταυτόχρονα έπαιξα μπάλα και με πάρα πάρα πολλές εταιρείες. Τις έχω, αν τυχόν μπει κάποιος στο Instagram μου πάνω στα highlights, έχω περάσει τις περισσότερες για να δείτε με τι εταιρείες μπορεί να δουλέψει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί. Υπήρχε διάστημα που μπορεί, ας πούμε, να είχα 60-70 νέους followers τη μέρα. Όταν μπει κάποιος σε ένα post του και πατήσει τα insights να δει πώς έχει κινηθεί το post, μπορεί να δει πόσοι χρήστες το είδανε από τους ακόλουθους του και πόσοι μη ακόλουθοι το είδανε. Mm. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ότι σε προμοτάρει το Instagram λίγο να δείξεις το τι έχεις ανεβάσει. Πλέον, όλοι οι γνωστοί μου, όπου ήμασταν έτσι και μια ομάδα ICS Captains και διάφοροι άλλοι που ασχολούμασταν και ανεβαίναμε, ας το πούμε, όλοι μαζί, πλέον είναι κάτω του 1% το ποσοστό non-followers που θα σε δει, διότι το Instagram θεωρεί ότι κάνεις κάτι απαγορευμένο, οπότε το post του δεν θα φανεί ποτέ στην κεντρική σελίδα, οπότε δεν θα σε δει κανείς καινούριος, εκτός εάν κάνεις κανένα giveaway, να σε δει κάποιος καινούριος, εάν σε κάνει κανένα repost. Οπότε περίπου πριν 3 χρόνια, από εκεί που παίζαμε 60-70-80 followers τη μέρα, φτάσαμε να μην έχουμε κανένα και ίσα να πέφτουμε κιόλας. Οπότε τα παιδιά που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανέβουν. Άρα αυτός είναι ο λόγος που δεν βρίσκεις έτσι μεγάλα accounts. Γενικά λίγο και το Instagram έχει αυτή την τάση να αλλάζει το αλγορίθμο στη συνέχεια. Τώρα, άμα είχατε δει καθόλου, είχε μια μόδα που και καλά ο άλλος ανέβαζε μια φωτογραφία σαν βιντεάκι. Κάτι τέτοιο, ένα βιντεάκι σαν φωτογραφία. Ναι, reels. Ναι, αλλά στην ουσία το reel θεωρητικά είναι βιντεάκι. Αλλά ανέβαζε άλλο βιντεάκι, φωτογραφία. Ναι. Και ηρωνικά κιόλα. He has my ear. Ναι, γιατί είναι αυτό, αλλάζουν. Ναι, γάμισε το. Τώρα κοιτάζει να χτυπήσει TikTok. Το οποίο TikTok βέβαια και αυτό είναι τώρα τη ίδια λογική. Όπλο, γεια σα. Οπότε εγώ TikTok ενώ το δουλεύω και ανεβαίνει. Θα σου πω, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε το Μαλουντά. Το παλικάρι, γιατί το είπα και λάθος στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν έχει 20, έχει 50k followers στο TikTok. Και μου εμφανίζει συνέχεια, δηλαδή παίρνω παράδειγμα πολλοί νέοι ή κάποιοι, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι άγνωστοι, δεν έχουν εμφανιστεί καν ούτε σε social σελίδες που έχουμε, ξέρεις, τα μπαζάρ και αυτά που έχουμε κάνει, τα Not For Trades, όλοι τις ξέρουν αυτές τις σελίδες όσοι ασχολούνται με το Airsoft. Και δεν εμφανίζονται τα παιδιά εκεί, αλλά εμφανίζονται στο TikTok κάνοντας βιντεάκια με το loadout τους, πόσο κοστίζει το τάδε εξοπλισμό και ούτω καθεξής. Και βλέπω συνέχεια καινούργια account να ασχολούνται με το Airsoft στο TikTok. Απλά γράφεις κάτω ένα hashtag fake guns, κάπως έτσι νομίζω το κάνουνε, και τελείωσε η υπόθεση. Παρόλα αυτά το fake guns δεν σε καλύπτει. Στο λέω τσεκαρισμένο, διότι έχω φάει 4 report και μπαίνει και σου διαγράφουν τα βίντεο. Σταδιακά κοιτάνε να το κόψουν και από εκεί. Εγώ φαντάσου ακόμη και post, ανέβασα πρόσφατα post τα οποία φορούσα όλο μου τον εξοπλισμό χωρίς τα αεροβόλα πάνω και πάλι μου χτύπησε. Χθες ανέβασα ένα post κρατώντας ένα μαχαίρι που έκανα promotion και μου το έβγαλε ότι έκανε. Ναι, μου το διέγραψα. Ότι και καλά είναι επικίνδυνο act. Επειδή λέει κρατούσα το μαχαίρι. Το TikTok τώρα λέμε. Ο άλλος που καταπίνει 2 τόνους καυτέρες δεν τον πείραξαν. Ναι. Και εγώ επειδή κράζω το μαχαίρι μπορεί να μου κάρφω ρε παιδί μου και να πάθει ένα τίποτα. Γενικά πάντως τα social το έχουν πολύ ενεργοποιήσει το άθλημά μας και είναι δύσκολο να ανέβεις πλέον. Ναι, αλλά ξέρεις τι με κάνει εντύπωση. Αυτό που λες ότι οπουδήποτε και να δείξουν, ξέρω εγώ, όπλα και τα λοιπά σε μπανάρουνε, αλλά μόνο για το Airsoft. Δηλαδή ακολουθάω σελίδες όπως είναι το NATO, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις. Τι μου λες και εσύ, τον Άτο ακολουθάς. Ενέρμα, αλλά και ακολουθάω, ναι, λέει, τη Heckler & Koch στο TikTok. Ναι, λέει, περίμενε, εσύ, Βασίλη, όμως. Ο αλγόριθμος είναι αλγόριθμος. Ισχύει. Παίζουν και διαφορετικά από τέτοια. Δηλαδή, αν η Heckler & Koch πάει και πληρώσει το TikTok 20.000, τι θα το πει το TikTok. Α, έχω αλγόριθμο. Να ξέρω, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι παίζει από πίσω, αλλά. Και εδώ πέρα πάει και σου πετά το Instagram, σου πετάει πρόταση να κάνεις promote ένα post. Πάει και σου λέει για αυτό μια φωτογραφία μόνο του και σου λέει κάνε promote αυτό το post με τόσα χρήματα. Πάντα εσύ promote και σου ρίχνει άκυρο. Α, οκ. Είναι αυτό, θες να με πληρώσεις. Θέλω. Γιατί να με πληρώσεις. Κοίταξε, μέσα από τα promote που κάνεις όμως, έχω δει πράγματα τα οποία δεν κυκλοφορούν καν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τα δω στην Ελλάδα. Π.χ. είδα post δικό σου για μια flashbang η οποία με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και σε όποιον το έχω αναφέρει μου λέει αποκλείεται, ξέρω τι είναι αυτό. Μια πορτοκαλί που έχεις ανεβάσει, που ανάβουν τα LED. Κάνε λίγο υπομονή. Σύντομα θα υπάρχει μαγαζί που μπορεί να την πουλάει και αυτή. Δηλαδή? Κάτι ετοιμάζω. Α, ετοιμάζεις εσύ κάτι. Εγώ με ένα παλικάρι ακόμη, ναι. Ωπα, να τα συνδηλώσεις. Και την πληροφορία ο Βασίλης τώρα, περίμενε. Κάτι ετοιμάζουμε, ναι. Θα είναι online μόνο. Online μόνο, ωραία. E-shop θα είναι. Θα έχουμε κάποιες αποκλειστικότητες σε ωραία προϊόντα, τα οποία τα έχω δουλέψει. Δηλαδή, κατά βάση θα παίξουμε προϊόν το οποίο το έχω τσεκάρει, το έχω δουλέψει, μου κάνει. Θεωρώ ότι στο
κομμάτι που καλύπτει είναι το καλύτερο, θα τα φέρουμε όλα αυτά. Σταδιακά, το χώρο τον γνωρίζουμε, δεν μπαίνουμε για να οικονομήσουμε, έχουμε δουλειές, δόξα τω Θεώ. Απλά πάμε να ασχοληθούμε έτσι με κάτι που μας αρέσει. Άρα στην ουσία αυτά που θα πουλάς είναι κάτι το οποίο θα τα εξετεστάρει πρώτα. Τα περισσότερα ναι. Ας πούμε μπύλες, αυτές που περιμένω να μου έρθουν είναι μπύλες τις οποίες τις αγόραζα όταν ξεκίνησα περίπου, λίγα χρόνια μετά. Πλέον δεν τις βρίσκω, Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά τις θέλω. Ποια εταιρεία για πες? VFC και GNG. VFC δεν θυμάμαι αν είχα δοκιμάσει ποτέ. GNG έχω δοκιμάσει, δεν είναι πολύ ικανοποιητικές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίταξε, VFC 30-28, τουλάχιστον στο αερίο το μαρούι που το έχω λιώσει και εγώ και αρκετά παιδιά στην ομάδα μου, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μπύλια. Και πίστεψέ μου, έχω δοκιμάσει ό,τι υπάρχει. Κοίταξε, κάποτε για μένα ήταν η Mad Bull. Είναι καλές ρε παιδί μου, αλλά εμένα με βολέψανε. Μου πηγαίνανε ωραία. Το καλό είναι αυτό ότι θα τα έχεις τεσταρισμένα τα περισσότερα. Δηλαδή, έχει τύχει από ελληνικό. Από ελληνική πηγή, να το πω έτσι, να πάρω εγώ premium μπύλες. Τις έχω ακόμα μέσα στην ντουλάπα. Θέλω να τις πετάξω εδώ στην αυλή να δω μπας και φυτρώσουν τίποτα. Ναι, γιατί, φίλε, πρώτα απ' όλα, δεν την ψηλιάστηκα. Δεν με κόβει γενικότερα σε κάτι τέτοια, αλλά. Γενικά ναι. Με ζόριζε τον BB Loader πάρα πολύ. Λέω, ιδέα μου, θα αρχίσει να τα πίνει τον BB Loader. Τις βάζω στις γεμιστήρες μου μέσα, έτσι με τα χίλια ζόρια. Πάω να βαρέσω, δεν χτυπούσε το ροβόλο, δεν πέταξε ούτε σπασμένο πλαστικό, τίποτα. Λέω, χάλασε το ροβόλο. Με έχει σπάσει, μου έχει σπάσει τα νεύρα, το σκάσω μια κλουτσιά, πάει στο καλό. Εν τέλει ήταν οι μπύλες. Πήρα από έναν άλλον συμπαίκτη μπύλες, άλλη μάρκα ξέρω εγώ, BLS, και έπαιζε αλφάδι. Και εγώ τις πλήρωσα αυτές 10 ευρώ παραπάνω από τις υπόλοιπες για premium, υποτίθεται. Ποιες μπύλες, ρε, ποιες έχεις πάρει? Elite Force λέγεται. Έχει ένα μπουκάλι, είναι σαν μπουκάλι νερό. Ένα περίεργο μπουκάλι, σαν σμίκρινση μπουκάλι κρασιού. Νομίζω αυτές είναι τη Σούμαρεξ. Άνα, μπράβο, ναι, τη Σούμαρεξ. Πράσινη ετικέτα με ένα shield, ένα θηρεό, να το πούμε και στα ελληνικά. Λά, μπροστά εντάξει, γράφει, ξέρω εγώ. Για να μην πέσει κάποιος επάνω μας, παιδιά, σε εμάς δεν δουλέψαν αυτές οι μπύλες. Κοίταξε, πάνω σε αυτό θέλω να σου πω παράδειγμα. Υπάρχει μια μπύλια, μια μάρκα μπύλια, την οποία σε ΑΕΚ, όπου είχε ας πούμε mid-cap έτσι που φοράει πολλές ή σε high-cap παλιότερα, δεν φύταρε για κανένα λόγο. Ναι. Σε αερίου, αυτή η μπύλια, εάν τη δεις τι hop-up, τι ωραία που παίρνει το hop-up, θα πάτεις πλάκα. Δηλαδή, ναι. Στο ένα δεν δούλευε καν, στο άλλο ταξιδεύει απίστευτα. Δεν διαφωνώ. Οπότε είναι και να σου κάτσει, είναι και να σου κάτσει. Δηλαδή, μετά μην δεχτεί. Αλλά μιλάμε για τα αερίου ότι έχουν διαφορετική νοοτροπία στο πώς φυτάρουν τις γεμιστήρες. Εντάξει. Σχετικά real cap. Γεμιστήρες. Σωστά. Και συνήθως είναι μεταλλικά οι οδηγοί οι οποίοι είναι για τις μπύλες, ενώ στα ΑΕΚ έχουμε πλαστικά, τα οποία άμα η μπύλια δεν κάθεται καλά, άμα ζορίζεται, έχουμε ανοίγει λίγο κάπου, σφινώνει η μπύλια, τελείωσε. Καληνύχτα σας, δεν ανεβαίνουν ποτέ. Ποιο ωραίο, το γέλιο ήταν όταν πριν καμιά οχταετία στα Σνάιπερ παίζαμε με κάτι χρυσές πορτοκαλί, σαραντάρες, μετά για κάποιο λόγο. Ναι, ήταν χρυσό χρώμα, ρε παιδί μου. Τη θυμάμαι. Μπράβο. Είχα ρίξει ένα φιλαράκι μου και μου λέει, μαλά, καλή σαν να με ερχόταν πορτοκάλι ήταν όταν την είδα. Ένα διάστημα λοιπόν μετά, αυτές εξαφανίστηκαν από την αγορά και ήταν η περίοδος που άρχισαν και βγάζανε κάτι άσπρες. Αυτές οι άσπρες, φίλε, η πρώτη παρτίδα, μάλιστα είχα πάρει κάτι νουπρόλ τότε. Δεν τις είχαν καλοτσεκάρει. Και πριζόντουσαν και γινότανε, μιλάμε, τρεις φορές πάνω. Δεν ξέρω αν τις είχατε πετύχει, αλλά ένα μπουκάλι δεν είχαν πρόβλημα. Μήπως δεν είναι βιδιασπόμενες. Δεν ξέρω τι σκάτα ήταν, αλλά θέλανε να τις κάνουν πιο βαριές και είχαν βάλει κάτι το οποίο δεν κρατούσε καθόλου το μέγεθός του. Ήταν μια αποτυχία. Οι βιδιασπόμενες έχουν τέτοιο θέμα, πρίζονται. Μια φορά είχα ένα κουτάκι βιδιασπόμενο, το είχα ανοίξει και είχα χρησιμοποιήσει για ένα παιχνίδι που είχα κατέβει. Πού ήταν, δεν θυμάμαι. Και ζητούσαν μόνο βιδιασπόμενες. Και εντάξει, περισσέψανε. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν πρέπει να ήταν Warzone. Πρέπει να ήταν εξωτερικό, δεν ήταν εδώ. Okay. Τέλος πάντων, τις άνοιξα ρε φίλε πριν μετά από τέλος των αρκετό καιρό και ήταν σαν στραγάλια. Ακριβώς. Παίρνεις μπύλες Airsoft και μετά τις χρησιμοποιείς για ping-pong, ας πούμε. Τι πει η χρήση. Άμα σου περισσέψει, θα σου βάλει την άκρη. Όχι, είναι ωραίες μέσα σε μια γλάστρα, είναι πολύ ωραίες. Κανονικά, ναι. Σαν χαλικάκι τις χρησιμοποιείς. Ναι. Τέλεια. Άρα θα έχουμε και έτσι ένα δυνατό e-shop. Και καλά θα κάνεις να κάνεις ένα e-shop. Έτσι δυνατό για να τραντάξεις λίγο κάποιους άλλους με κάποια άλλα e-shop. Μπαταριούλες καλές να. Να βρεις. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Έχω βαρεθεί τουλάχιστον να προσπαθώ να ψάξω Ελλάδα 5-10 πράγματα καλής ποιότητας, γιατί πλέον εξελίσσεται το Airsoft. Εμείς έχουμε μείνει πίσω
προσπαθούμε και εμείς να εξελιχθούμε και η Ελλάδα δεν φέρνουν τίποτα. Ναι, θα το πληρώσω το φίλο 5 φράγκα παραπάνω. Αλλά... Το στοίχημα είναι αυτό, ότι να ξέρεις την αγορά, να μην πας για να οικονομήσεις. Γιατί όρια, ας πούμε, για βιωτικούς λόγους, να πεις εγώ τα χτυπάω όλα και αντί για. Μπράβο, να σου πω προσωπικά για μένα. Μπράβο. Εγώ έχω βλέψεις κάποια στιγμή αργότερα να ανοίξω ένα εστιατόριο, άσχετα με το έρσοτ. Αυτό που πραγματικά εγώ θέλω, ρε φίλε, σαν επιχειρηματία, αυτό που σκέφτομαι, ότι να βγάζω τα έξοδά μου, να μπορέσω να ζήσω και λίγο παραπάνω να βγάλω ένα φράγκο στην άκρη. Ζάμπλουτος δεν θέλω να γίνω. Αν μπορώ να πάρω ένα αντικείμενο 20 ευρώ, να το πουλήσω 25, να βγω κερδισμένος και να βγάλω και λίγα φράγκα στην άκρη, τελείωσε. Και πραγματικά δηλαδή, ας έχει και 2 ευρώ παραπάνω, ρε φίλε, 3 ευρώ παραπάνω η μπαταρία που θα πάρω από εσένα και δεν έπαιρνα π.χ. από τη Γαλλία ή οποιοδήποτε κάποιο άλλο μαγαζί. Δεν είμαι κατά της ελληνικής τέτοιας, του ελληνικού εμπορίου. Αλλά βοήθησέ με και εμένα. Αδερφούλη, 700 παίρνω. Δεν μπορώ νοοτροπία, να άμα φτιάξουμε λίγο την νοοτροπία, θα είμαστε πολύ κομπλέ. Ειδικά στο έρσο που έχει κάθε 3 λίγο μέσα καινούρια παιδιά, άμα ο άλλος με το που μπει αισθανθεί ότι τον έκδισες, τελείως. Αυτό θα σταματήσει και το παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Εσύ, μην πας μακριά, σου λέω, έψαχνα να αγοράσω πιστόλι. Να πουλήσω το δικό μου. Τέλος πάντων, να αγοράσω εγώ ένα πιστόλι. Mm-hmm. Πιστόλι το βρήκα στην Ελλάδα ένα μοναδικό. 310 ευρώ πιστόλι. Το ίδιο πιστόλι σε πασίγνωστο site το οποίο άνοιξε πρόσφατα και με την επωνυμία Europe από δίπλα. Θα μην του κάνουμε και διαφήμιση στον άνθρωπο. Και είναι και μπλε χρώμα. Και είναι και μπλε χρώμα, ναι. Από ε ξεκινάει και τελειώνει σε Vike. Λοιπόν, το πουλούσε, ρε παιδιά, 180 ευρώ. 180 ευρώ το πουλούσε εκείνος. Και ο άλλος εδώ στην Ελλάδα μου το δίνει 310. Η διαφορά είναι τεράστια. Να καταλάβω, έχουμε φόρους. Γι' αυτό και το πήρε από εκεί, ρε. Με τα πόδια. Δεν έχει αλλιώσει τιμή. Δεν έχει αλλιώσει τιμή. Με ηλεκτρικό πατίνι πήγε. Τραγικό. Η αγορά, παιδιά, είναι ελεύθερη. Το ίντερνετ είναι 3 κλικ να βρεις τα πάντα. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε άνθρωπε μου, είμαστε το 2023. Ο κόσμος πλέον υπάρχει AI, το οποίο του μιλάς και σου βγάζει συνταγές. Δεν θα μπορέσεις να βρεις, μα τι τώρα, δεν θα μπορέσεις να βρεις, δηλαδή, θες να μου πεις ότι να μπεις στο Google και να γράψεις το συγκεκριμένο τύπου sidearm ή οτιδήποτε άλλο ψάχνεις και δεν θα σου βρει πιθανές 800 σελίδες. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, αυτό ο μόνος τρόπος, επειδή ανέφερες τώρα ένα μαγαζί το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ την Ευρώπη θα την πάρει όλη πάνω του. Ξέρεις τι, πολλά προβλήματα έχει όμως. Έχει. Δηλαδή σε καινούργια ρογόλα τα στέλνει να λείπουν κομμάτια, γιατί τελικά ήταν open box και δεν το έλεγε πουθενά. Έχει διάφορα θέματα. Άλλα παραγγέλνεις, άλλα σου στέλνουν. Δυστυχώς. Ωραία, εξαιρετικά. Πρέπει να προσέξεις να παραγγείλεις, γιατί σου λέει ότι γίνεται shipping από Αμερική, οπότε θα φας τελωνίο. Κάποια προϊόντα έρχονται shipping από Αμερική. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, αυτό. Το έχει στα ψηλά γράμματα από κάτω. Ισχύει. Λέει αυτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το εννοεί. Εννοεί ότι θα έρθει κατευθείαν από ΑΒΑΕΚ Αμερική και θα σου στείλει σε σένα, ή θα, για να σου δικαιολογήσει τον χρόνο αναμονή, μπορεί να κάνει παραπάνω ώρα, γιατί πρέπει να έρθει σε εμά πρώτα και εμεί να το στείλουμε σε σένα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Κοίταξε, θεωρητικά θα πάει πρώτα σε αυτού. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω, τώρα θα δείξει. Ναι, γιατί είναι ηλικιότητα. Αλλιώ α έπαιρνα μόνο μου τον παραγγείλω από το ΑΒΑΕΚ Αμερική. Έτσι και φας τελωνίο από Αμερική, την ήπιες. Υπολόγιζε εσύ 40%. Πάντως, το Airsoft έχει αρκετά κενά. Δηλαδή, σε προϊόν το οποίο δεν βρίσκεις, κυρίως ανταλλακτικά σε ψηλά brand και τέτοια. Το οποίο εμείς θα κοιτάξουμε να τα καλύψουμε με κάποιους τρόπους. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό. Καλή αρχή να έχετε, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Καλή αρχή και να το σκίσετε το θέμα. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω, είτε παλιοί είτε και κάποιοι καινούργοι λίγο πιο. Πιο καυλωμένοι, να το πω έτσι, οι οποίοι ψάχνουν το κάτι, αυτή την ποιότητα που λένε, ρε παιδί μου. Να μην μείνω σε αυτά που μου πουλάνε μόνο εδώ. Θέλω και αυτό που μου έφερε ο άλλος από το εξωτερικό, που τα βρήκε, συνεργάστηκε, έκανε αυτό που δεν έκανε δηλαδή ο άλλος. Θα το πληρώσω πιο ακριβά, το ξέρω από πριν, γιατί θα πάρω κάτι καλό. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό που θα βρει σε 15 μαγαζιά εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει νόημα να το φέρει, πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, να δώσουμε έτσι μια ποικιλία, να δώσουμε ένα άλλο χρώμα. Α πούμε, κάτι μάσκες που. Α, δεν ξέρω αν τι έχετε δει στο Instagram. Φέρνω. Τύπου, την έχει κάνει εσύ review, την έχω δει. Που είναι η μπαλακλάβα στην ουσία με το σύρμα μπροστά. Αυτό δεν λες, με το μέσο. Μπράβο. Αυτή η παιδιά. Εντάξει, ναι, την κλείσαμε αποκλειστικότητα να την έχουμε στο μαγαζί, αλλά από εκεί πέρα
Έχω δοκιμάσει ό,τι άλλο υπάρχει. Πιο βολικό πράγμα από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορείς να σημαδέψεις, δεν σε ζεσταίνει, νιώθεις μια ασφάλεια. Και όταν νιώθεις και μια ασφάλεια, αλλάζει και το στυλ παιχνιδιού σου, έτσι. Αλλιώς θα χωθώ εγώ χωρίς να φοράω τίποτα, και αλλιώς θα χωθώ ενώ ξέρω ότι είμαι προστατευμένος. Ναι, ειδικά εμείς παίζουμε πολύ CQB εδώ πέρα. Βοηθάει. Εγώ το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι το κεφάλι μου, γιατί είμαι και ξεροκέφαλος. Έχω κράνος. Έχει τύχει να μπω από παράθυρο και απλά να χτυπήσω κουτουλιά από πάνω σε παράθυρο που έχει σπασμένα γυαλιά και λέω «Α, κράνος, πάλι καλά». Θα έβγαλε τα λεφτά του, επί τόπου. Ναι, ξεκάθαρα. Πάντως, Βασίλη, επειδή έχεις αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν φοράς μες, γιατί δεν σε πνίγει και σε κάνει, πιστεύω αυτή η μπαλακλάβα θα σε βολέψει άπειρα. Εγώ και τα μουσια μου πώς θα φαίνονται. Τα μουσια δεν φαίνονται, εντάξει, είπαμε. Να μου πεις και πράγματα. Θα πεινάνε tactical beer. Θα σου κάνουμε, ρε φίλε, μόντα, ένα από κάτω ανοιχτό. Τώρα ετοιμάζουμε και Greek Lizard, ειδική παραγγελία, να τα σπάσουμε όλα. Περίμενε. Τι είναι η ειδική παραγγελία Greek Lizard? Έχουμε μιλήσει με τον άνθρωπο αυτόν που τα φτιάχνει, θα φτιάχνουν τα αστρία. Του ζήτησα Greek Lizard, έχει πάρει ύφασμα και ετοιμάζει τη μάσκα αυτή σε Greek Lizard. Τέλεια. Αυτό ξέρεις ότι σε πάει και σε μονοπάτι εκτός Airsoft, έτσι. Ξέρω, έχω κάνει κάποιες επαφές εκεί στα μέρη. Σηκώνω χέρι μου κι εγώ εδώ. Δεν θα αργήσουμε. Τέλεια, παιδιά, καλή αρχή και πάλι. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε έτσι πάρα πολύ στους νέους παίκτες και το έχεις εστιάσει πολύ όμορφο το κομμάτι αυτό. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια, έχουμε εξηγήσει τι είναι το egg, τα αεροβόλα με την μπαταρία. Τα αερίου μας είχε αναλύσει στο δεύτερο επεισόδιο, πολύ ωραίο Φραγκάκης, πώς δουλεύουν, τι κάνουν τα green gas, black gas, red gas κτλ. Ξέρω ότι έχεις κάνει έτσι λίγο μια... έχεις δοκιμάσει τα πάντα πρώτα απ' όλα, αλλά έχεις μια πιο ωραία άποψη πάνω στα HPA. Και λίγο επειδή είναι παρεξηγημένο το HPA στην Ελλάδα, δηλαδή ακόμα καθόμαστε και ζητάμε αν θα παίξει το HPA ή όχι, γιατί εγώ αυξάνω με μια κίνηση στα FPS, αυτός όχι, και θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη πάνω στο κομμάτι του HPA. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το τι είναι HPA, τους τύπους του HPA και μετά πάμε λίγο στους κανόνες, γιατί είμαι παντελώς αντίθετος στο να μην παίζει ένα HPA και θα σας το αναλύσω γιατί. Λοιπόν, HPA, καταρχάς υπάρχουν τα HPA engines, όπου μπορείς είτε να αντικαταστήσεις ολόκληρο το gearbox σου με ένα gearbox έτοιμο στημένο με solenoids μέσα και προσυμπιεσμένο αέρα στην πλάτη ή στο κοντάκι. Μπορείς λοιπόν να έχεις μια μπουκάλα η οποία δουλεύει γύρω στα 300 bar με ένα ρυθμιστή πίεση πάνω, βγάζεις ένα σωλήνα, ο σωλήνας καταλήγει στο engine που είναι μέσα στο αεροβόλο σου. Κάποια δουλεύουν με κάτι, ας το πούμε, σαν MOSFET, μια μονάδα η οποία σου σετάρει τα πάντα. Μπορείς να σου σετάρει ακριβώς την ποσότητα αέρα που θα βγάλει κατά τη βολή βάσει του κυβισμού της κάνης σου. Δηλαδή έχω αυτό το μήκος κάνης, αυτή τη διάμετρο, άρα ο αέρας που πρέπει να βγάλω σε κάθε βολή είναι τόσος. Μιλάμε ότι ρυθμίζεις τα πάντα. Αυτό συνεπάγεται μια τεράστια ακρίβεια στις βολές σου. Υπάρχουν άλλα HPA τα οποία είναι εντελώς υδραυλικό το σύστημα, δηλαδή όλα δουλεύουν με βαλβίδες. Πατάω σκανδάλι, ανοίγει βαλβίδα, ελευθερώνει αέρα, τέλος και το καθεξής. Και μετά ο όρος HPA δεν πάει μόνο σε αυτά τα αεροβόλα. HPA λέμε γενικά οτιδήποτε χρησιμοποιείς την μπουκάλα προσυμπιεσμένο αέρα στην πλάτη. Παράδειγμα, το Tokyo Marui χρησιμοποιώ εγώ, το αερίου, το οποίο το χειμώνα ή και το καλοκαίρι στις πολύ μεγάλες ζέστες, έχω βάλει ένα αντάπτορα, ο οποίος εκεί πάνω πάει και συνδέεται η μπουκάλα και μπορείς και κουμπώνεις πάνω γεμιστήρες ηλεκτρικού. Ή μπορείς να βάλεις βαλβιδούλα στη γεμιστήρα του αερίου και εκεί πάνω να κουμπώσεις το HPA. Αυτό τώρα τι κερδίζεις? Σταθερά FPS, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Δηλαδή θέλω να πεις ότι στην ουσία μετατρέπεις το... του αερίου, να παίρνει μπύλες γεμιστήρες ΑΕΚ. Κοίταξε, το αερίου δουλεύει με ένα στάνταρ τρόπο. Χτυπάς την βαλβίδα, η βαλβίδα κάνει μια κίνηση, ελευθερώνει αέρα, το δίνει στο νόσμι, έτσι. Τώρα, το πώς θα δώσεις εσύ τον αέρα μέσα στη γεμιστήρα σου είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Αν εγώ πάω και βάλω π.χ. γεμιστήρα CO2, αν πάω και βάλω green gas, αν βάλω green gas το κόκκινο που είναι μεγαλύτερα PSI, αν βάλω blue gas, οτιδήποτε, αλλάζω την πίεση που έχω μέσα στη γεμιστήρα μου. Ναι. Αν εγώ πάω και βάλω, συνδέσω το HPA μου, ας πούμε απευθείας πάνω στη γεμιστήρα, τη μαμά του αεροβόλου μου, μπορώ εγώ από το ρυθμιστή πίεσης που έχω στην πλάτη μου να ρυθμίσω την παροχή. Τι πίεση θα δώσει κατά το χτύπημα. Μπορώ να το ρυθμίσω και από το in-pass, αν έχω in-pass στο νόσμι μέσα. Οπότε μπορώ να έχω σετάρει ένα αεροβόλο να μου ρίχνει ακριβώς τα FPS που θέλω. Και όταν λέω ακριβώς, εννοώ ότι αναβολή, η ακρίβεια είναι τρομερά σταθερή. Γιατί το λέω αυτό? Παράδειγμα, καλοκαίρι, εμείς μπορεί να παίξουμε εδώ με 40 βαθμούς. Πάω το πρωί, μετράω, θα βγάλω ένα τζάουλ. Αν μετρήσω ξανά μετά από μία ώρα παιχνίδι, μπορεί να βγάζω 1,5 τζάουλ.
Ναι, το κλασικό, το green gas. Μπορεί να μην βγάζω 1,5, μπορεί να λέω υπερβολικό νούμερο, αλλά σίγουρα βγάζω παραπάνω. Όταν εγώ λοιπόν έχω σετάρει το αεροβόλο μου να παίζω CQB, που CQB μπορεί να ρίξω και εξεπαφή, α το πούμε, κάτω του τζάουλ, και τελικά παίζω 1,20, μπορεί να κάνω σημεία στον άλλο. Έτσι, ενώ με το HPA, ό,τι θερμοκρασία και να έχει έξω, ό,τι και να γίνεται έξω, το αεροβόλο θα παίζει σταθερά αυτό που το χωρίζει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα στο HPA. Πολλοί σου λένε, μα εγώ δεν μπορώ να κρέμω τι σωλήνε, δεν μπορώ την μπουκάλα στην πλάτη. Τέλος πάντων, και η δικαίωμά τους, υπάρχει λύση στα ηλεκτρικά τουλάχιστον, στα κλασικά αεροβόλα να μπει στο κοντάκι, με ένα χι κόστος βέβαια. Αλλά πιστέψτε με, η σωλήνα εμένα τουλάχιστον δεν με ενοχλεί καν. Αν τη φέρεις περίπου όπως φέρνεις και τον αορτήρα σου, δεν έχεις κανένα θέμα. Σε κινήσεις όμως αυτό πώς σε επηρεάζει? Δηλαδή, θες να κάνεις μια κίνηση, ρε παιδί μου, να αφήσεις, έχει τύχει πολλές φορές να αφήσουμε το ΑΕΚ μας στην άκρη για να κινηθούμε λίγο πιο εύκολα με το πιστόλι. Αυτό πώς σε επηρεάζει? Το κούμπομα, το ξεκούμπομα γίνεται γρήγορα, είναι με μια κίνηση, έχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Μια κίνηση του δευτερολέπτου, ένα ταχύες απελευθέρωση, είναι μια βαλβιδούλα. Εμένα τουλάχιστον στα δικά μου βρίσκεται συνήθως κάτω από τον grip. Ναι, τα πιο πολλά, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα τα βάζουν. Οπότε έχω δει νέα. Τη φέρνω πίσω. Αλλά δεν είναι κάτι, δηλαδή είναι συν, να σου πω, 3 δευτερόλεπτα, δεν είναι κάτι παραπάνω. Μάλιστα, ωραία. Ενδιαφέρον το HPA. Τώρα όμως, τι γίνεται στους συλλόγους, θα το πούμε έτσι. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αυτό που είπες και εσύ πριν, με μία κίνηση μπορώ να ρυθμίσω τα FPS μου, να έχω σταθερά FPS, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αυτό, σωστά, κατά πόσο το δέχονται οι σύλλογοι, οι κοινότητες ή γενικά ο υπόλοιπος κόσμος? Γιατί εγώ κάθομαι και στείνω ένα egg, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχει συμβόλικα egg, το στείνω και έχω, ρε παιδί μου, 350 FPS και 420 FPS, σου λέω εγώ, τα δύο λατήριά μου. Ενώ εσύ μπορείς κάλλιστα με μία κίνηση τα 350 να τα κάνεις 380. Γίνεται τώρα, έτσι, εν κινήσει. Ναι, εν κινήσει. Θα σου κάνω παράδειγμα λοιπόν. Η μπουκάλα είναι στην πλάτη μου. Okay. Ναι. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να κλέψω σε ένα παιχνίδι fair play. Έτσι, γιατί fair play δεν είναι μόνο να πεις έξω. Fair play είναι όλο το πακέτο. Εντάξει. Σε ένα παιχνίδι fair play, ας πούμε ότι εγώ θέλω να κλέψω. Θέλω λοιπόν να βγάλω την μπουκάλα από την πλάτη και να τη στρίψω να ανεβάσω πίεση. Σωστά. Ναι. Πόση ώρα, ναι, θέλω. Ναι. Πόση ώρα θέλω. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ωραία. Το βασικό μου ΑΕΓ αυτή τη στιγμή είναι ένα ICS με K18. Θα σε πάω στην δύσκολη λύση. Πόση ώρα θέλω να τα αλλάξω λατήρι? Το έχω σε βίντεο στο YouTube για να μην σε κουράζω, 18 δευτερόλεπτα. Ναι. Αν αποφασίσω να αλλάξω το upper receiver, θέλω κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Επίσης, πάμε και άλλο παράδειγμα. Παίζω με αερίου. Πάω, μετράω με μπλε αέριο ή παίζω με κόκκινο. Γιατί διαφορά FPS μιλάμε? Τεράστια. Το ξέρω. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιούσα και τα δύο. Έχω χρησιμοποιήσει και μαύρο, έχω χρησιμοποιήσει αέρια. Γιατί έχουμε πολλά κρύα εδώ πάνω. Εγώ θα σου πω και το άλλο, Ηλία. Εγώ παίζω με σύστημα. Ναι. Για μένα είναι δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. Να πετάξει ένα μεγάλο κύλινγκρο μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και εμένα το κατάνα μου με την ίδια νοοτροπία δουλεύει. Αλλά... Αυτό ακριβώς κάνω. Ναι. Για ποιο λόγο το λέω όμως τώρα? Πολύ ωραία μας το είπε ο Φραγκίσκος. Ότι ανά πάσα στιγμή αλλάζει το tube. Ωραία. Έχω αλλάξει τα FPS μου. Κούμπωσα tube, μετρήθηκα με tube, ξέρω εγώ, CQB. Κλακ, κλακ, μια κίνηση. Έχω βάλει το Woodland το tube και παίζω και τα έχω ανεβάσει 100 FPS πάνω. Χαίρο πολύ. Γιατί όμως έχουν πέσει έτσι με τα μούτρα και προσπαθούν να φάνε τα HPA? Μην μας τρομάζει διαφορετικό. Είναι ο φόβος του αγνώστου. Είχε τύχει παιχνίδι στο οποίο πήγα, διήμερο παιχνίδι μάλιστα. Δεν ρώτησα κανένα, πήρα το Polar Star μου, πήγα και κατά το briefing με ρώτησε εκεί πέρα το παλικάρι, μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, δεν παίζει. Τι λέω, γιατί ρε, δεν παίζει? Μου λέει, γιατί μπορεί να αλλάξει FPS ανά πάσα στιγμή. Πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να το αναλύσουμε. Του λέω, κοίταξε να δεις, έχει πάνω το ρυθμιστής πίεσης μου, έχει πάνω κάτι τρυπούλες, το οποίο λέγεται tournament lock. Παίρνω μου 2 τάιρα από ό,τι θες εσύ πάνω, να μου το κλειδώσεις όπου θες εσύ και να νιώθεις ασφαλής. Το δέχομαι, έτσι, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει, ρε φίλε, εσύ μπορεί να αλλάξεις γρήγορα. Το δέχομαι. Παρ' όλα αυτά, όταν το άγχος σου είναι αν θα είμαι fair παίχτης, θα πρέπει να αγχωθείς για 1,000 ακόμα. Αλλά αυτό εννοείται. Αν έρθω να σε κλέψω, μπορώ να κάνω το κουνέλι, μπορώ να κάνω το Highlander, μπορώ να μην ακολουθώ τις κανόνες σενάριου. 1,000. Οπότε ας μην είμαστε προκατηλημένοι. Αυτός θέλει να σε κλέψει, θα σε κλέψει. Αυτός που είναι αθάνατος, σταδιακά τον πετάει το χόμπι έξω από μόνο του. Υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις που έρχονται, κάνουν τα κουνέλια, σου λέει, εντάξει, είμαι Paladin, είμαι Highlander, οτιδήποτε, γαμάω δέρμα. Paladin, το είπε. Ναι, κάνω bubbling, τη φούσκα πετά. Ναι, έχει χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα εδώ πέρα live σε παιχνίδι, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, έδειξα στο κομμάτι Airsoft Κρήτης ότι είμαι γαμάτος, πάω τώρα και σε άλλο χόμπι. Οπότε όλοι αυτοί σταδιακά αποβάλλονται από μόνοι τους από το άθλημα. Δεν χρειάζεται κάτι σκά. Ρίχνει σε κάποιον, δεν βγαίνει, ωραία, ρίξτε κι άλλες. Χαίστηκες. Και τι έγινε? Άρα από ό,τι κατάλαβα, κάτω στο Ηράκλειο χρησιμοποιείτε το HP, έτσι το έχετε δηλαδή
μέσα στη ζωή, να το πούμε oh, έτσι. Δεν υπάρχει συζήτηση αν παίζει ή όχι. Δεν υπάρχει λόγο να μην παίξει. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι, με ποιο τρόπο θα δώσω τον αέρα στα ρεβόλα μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αγγλικό ερώτηση. HPA και Polar Star, υπάρχει διαφορά. HPA είναι ο τύπος. Polar Star είναι μία από τις μάρκες. Α, οκ, οκ. Ναι, γιατί ένα διάστημα έχει κυκλοφορούσε αυτή. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με το κομμάτι αυτό. Εγώ πάντα ήμουνα πιο πολύ GBB, εντάξει, αλλά η κοινότητα εδώ δεν υποστηρίζει και τόσο πολύ. Οπότε ήμουνα Lone Survivor και ήταν λίγο κουραστικό σε κάποια φάση. Μα αυτό που σου περιέγραψα πριν είναι GBB με παροχή από προσυπιασμένο αέρα. Δηλαδή κάποιο θα το δει, πια αυτό παίζει HPA, αλλά στην ουσία δεν είναι, δεν είναι αυτό. Τα Daytona στην ουσία μετά είναι GBB μετά. Το Daytona, θα σου μιλήσω τουλάχιστον για ένα που γνωρίζω εγώ, είναι μετατροπή ενός ηλεκτρικού συγκεκριμένα GNP, όπου έχει μπει μέσα ένας μηχανισμός με κινούμενα μέρη, τα οποία θα είναι ένα τόνο λάδι για να δουλέψει, ναι. Και παίρνει προσυμπιεσμένο αέρα και έχει μια απίστευτη ανάκρουση. Είναι το αεροβόλο, παιδί μου, πραγματικά, όταν έπαιξα με αυτό το αεροβόλο, είχε πρόβλημα το χοπάπι, ήταν σχισμένο το λαστιχάκι, δεν πετύχει ένα ελέφαντα στα 3 μέτρα. Παρ' όλα αυτά, λέω, δεν πειράζει, εκεί γουστάρω. Ναι, είναι απίστευτες. Είναι απίστευτες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, δουλεύουμε με προσυμπιεσμένο αέρα και αυτό είναι πάλι τα FPS, τα ρυθμίζει βάσει τη παροχή πίσω στην μπουκάλα. Okay. Εγώ στην ουσία νόμιζα ότι το Daytona Guns είναι GBB με τετραμένα σε να παίρνουν παροχή στην ουσία αέριο. Ας το πούμε GBB, λόγω της ανάκρουσης και όλα αυτά, το προσδιορίζεται προς τα εκεί, αλλά είναι κάτι άλλο πάλι. Το MP7 σκέφτομαι εγώ να κάνω κάτι σε HPA. Περίμε τώρα. MP7 ηλεκτρικό. Αερίου, ή να κάνεις πατέντα στο αερίο. Στο αερίο, η καλύτερη πατέντα αυτή τη στιγμή που παίζει είναι αντάπτορας, ο οποίος μπαίνει στη θέση της γεμιστήρας. Mm-hmm. Και ο αντάπτορας αυτός στην ουσία είναι σαν να έχεις πάρει μια γεμιστήρα MP7, την έχεις κόψει στη μέση, έχεις βάλει mm-hmm. το πάνω μέρος της στόχης που δώσει μέσα και το κάτω μέρος το έχεις μοντάρει ώστε να μπορεί να δεχτεί μια γεμιστήρα MP5 ηλεκτρικού. Οπότε έχει ένα δοχείο μέσα όπου ο αέρας πάει από την μπουκάλα σου και το δίνει εκεί μέσα, άρα έχει κανονικά το λαστιχάκι όλα αυτά πάνω. Εσύ κουμπώνεις τη γεμιστήρα του MP5 ώστε να δώσεις την παροχή για τις μπύλες και αέρα δίνεις από το προσυμπιεσμένο πίσω. Ειδικά για το μαρούι που οι γεμιστήρες του είναι μην πω τίποτα, είναι η πιο σωτήρια λύση. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι γλιτώνεις τεράστιο βάρος, γιατί όταν έχεις τώρα 6-7 γεμιστήρες αερίου... Μισόκυλες. Ενδιαφέρον αυτό. Αυτό θέλω κάποια στιγμή να τα κλείσουμε να μου το στείλεις στο Messenger αν μπορέσεις. Ναι, εννοείται. Σούπερ. Γιατί έχω μπουκάλες. Εγώ είχα το RAP4, το μπαζούκα. Και έχω και δύο μπουκάλες μικρές. Ναι, φίλε. Είναι από τα λίγα που κυκλοφορούν γενικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι συλλεκτικό τέλος. Είναι συλλεκτικό. Είναι συλλεκτικό. Όποιοι καινούργοι έρχονται φίλοι έτσι και τέτοια και του αρέσει το έρθει, φάση του λέω, έλα να σου δείξω κάτι. Τι είναι αυτό! Είναι μπαζούκα! Δεν ξέρω ποιο είναι το γαμάτο. Αυτό έπαιρνε νέρφο βίδες οι οποίες έχουν σφυρίχτρα μπροστά. Έλα ρε. Κοιτάξτε, δεν ναι. έρχεται. Και ναι, φίλε, σε παιχνίδια του έρχονται από μακριά και μου λένε μαλάκες, λέω ένα. Έσκαγε εκεί πέρα, δεν έκανε κάποιο μπαμ, κάτι, δεν είχε κάποιο κρότο, αλλά είχαμε πάντα κριτές και μιλούσαμε πάντα από σύρμα του και θα κάνω βολή εκεί πέρα πανική. Και κάνω μια βολή μια μέρα, του βλέπω του άλλου, έχουν κάνει πηγαδάκι, λέω έτσι είστε. Εγώ ήμουν μέσα στου θάμνου. Σηκώνω, του λέω, ενημερώνω, λέω θα κάνω βολή εκεί πέρα. Πάει και τότε ήταν ο Σταμπουλή. Ο Σταμπουλή ήταν, του λέω, πάνε εκεί πέρα, λέω θα ρίξω βολή. Πάτσκα εκεί, του λέει. Είστε όλοι έξω, λέει, μα που, τι, πώς και γιατί του δείχνει κάτω την οβίδα, δηλαδή τη βλέπεις, ναι, ακτίνα 10 μέτρα λίγη, γεια σας. 5 μέτρα γύρω, όλοι ξενερωμένοι. Έλα. Τι βελινικές έχεις, τα πόσα μέτρα πάει. 60 τουλάχιστον. Έλα, έχει καμπύλη τροχιά, σίγουρα. Εντάξει, πέφτει, δεν φεύγει ευθεία, αλλά μπορείς να ρυθμίσεις σκοπευτικά, κανονικά, όπως ρίχνεις και με ένα μπαζούκα. Γαμώ. Έχει κανονικά σκοπευτικά, θα σου στείλω φωτογραφίες μετά. Στείλε. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Δες τώρα, Βασίλη, τι άλλο κάνουν αυτοί κάτω στην Κρήτη. Και θέλω και αυτό να το συζητήσουμε. Από ό,τι πληροφορήθηκα πριν έτσι από μια πηγή του Φραγκίσκο, λοιπόν, γύρισε και. Γνωστό όνομα μου φαίνεται αυτό. Στην εκπομπή δεν έχουμε, ρε. Λοιπόν, δεν παίζουν με FPS κάτω. Ναι. Ναι, πάνω. Δεν παίζουν με FPS. Δεν μετράνε FPS. Όλοι μετράμε FPS εδώ πάνω. Όπως το λένε στην Ελλάδα. Στο έτσι το λένε στην Ελλάδα και κάτω είναι τα νησιά. Κάτω έτσι το μιλήσω. Ναι, αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ στη χώρα Κρήτη. Χώρα Κρήτη. Κοίταξε, μετράμε με
FPS, αλλά βασισμένα σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή, το βασικό πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι είναι ότι ένα ρομπόλο το οποίο παίζει μέσα στο παιχνίδι, θα σου ρίξει με ρυθμισμένο το hop-up, έτσι, και θα σου ρίξει και θα τη φας με μία μπίλια αυτή που παίζει. Άρα δεν μπορώ εγώ να έρθω να σου πω, βάλε μου 24-0 σε hop-up να σε μετρήσω, αφού δεν θα τη φάω με αυτή αν με πετύχεις. Θα τη φάω με 30 και θα τη φάω και με ρυθμισμένο hop-up, έτσι. Τι με νοιάζει εμένα αν με κλειστό hop-up και 24 βγάζεις, αλλά ας πούμε ότι μιλάμε για FPS ακόμη, okay. Τι με νοιάζει εμένα λοιπόν με τι θα έριχνες εάν είχες κλειστό hop-up και άλλη μπίλια. Πέρα με νοιάζει με τι ισχύ θα τη φάω. Αυτό που έχουν καταλήξει όλοι από μελέτες κτλ. Είναι ότι στο 1 joule εξεπαθής χτύπημα με βολίδα 6 χιλιοστών που είναι οι μπίλιες μας, τρυπάει το ανθρώπινο δέρμα. Τα 328 FPS είναι 1 joule στην 24 μπίλια. Άρα αυτό που έχουμε κάτσει εμείς και έχουμε υπολογίσει, αλλά έχουμε βάλει και έξτρα λίγο για λόγους ασφαλείας. Όταν εσύ ρίξεις μια βολή με οποιαδήποτε μπίλια, αυτή η βολή ξεκινάει από το ροβόλο σου με μια ισχύ η οποία τη μετράμε σε τζάουλ. Από κάποια απόσταση και μετά, τα τζάουλ αυτά έχουν πέσει. Και όσο προχωράει η μπίλια, η ισχύ σε αυτή πέφτει. Η ορμή που κουβαλάει η μπίλια σου ελαττώνεται. Άρα, καταρχάς, πήγαμε και ορίσαμε ότι τα ροβόλα τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν παραπάνω FPS θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον στόχο. Παράδειγμα, το sniper που εμείς παλιότερα το είχαμε 550 FPS, είχαμε ορίσει μια απόσταση ασφαλείας 25 μέτρα. Στην ουσία, η λογική είναι η ίδια, ότι στα 25 μέτρα η μπίλια έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της ορμής της, οπότε όταν θα τη φάω, ελπίζω ότι θα τη φάω με λιγότερο από ένα τζάουλ, οπότε θα είναι πιο safe για μένα. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε είναι το εξής, επειδή παίζουμε πάρα πολύ CQB και επειδή εμείς παίζουμε και εξεπαφής, παρόλο που μπορεί κάποιος να το φοβάται το εξεπαφής σαν έννοια, ο τρόπος που παίζουμε είναι ότι υποχρεούσε σε κάθε παιχνίδι να κουβαλάς πάνω σε ένα όπλο το οποίο θα είναι κάτω από ένα τζάουλ. Είτε αυτό είναι το main όπλο σου, είτε το sidearm σου. Άρα, έχουμε πει ότι τα assault rifles μπορούν να είναι μέχρι 1,3 τζάουλς στη μέτρηση, μετρώντας πάντα με ρυθμισμένο hop-up και πάντα με την πύλια που εσύ παίζεις, θα βγάζεις maximum 1,3. Εάν βγάζεις πάνω από ένα, υποχρεούσε να κουβαλάς μαζί σου πιστόλι. Το οποίο πιστόλι υποχρεωτικά είναι κάτω από τζάουλ. Δύσκολο βέβαια πλέον. Σε περιορίζει. Δεν ξέρω, εσείς δουλεύετε πιστόλια? Εννοείται. Εννοείται. Περίπου δυνάμεις. 3-20 ή 3-30 εκεί πέρα. 3-20 το έχουμε εμείς σαν όριο. Αν και τα περισσότερα πλέον πιστόλια πηγαίνουν πιο κάτω. Τα FPS τους. Δηλαδή βλέπουμε 2-90, 2-80 εκεί πέρα πάνω. 3-30 με τι μπίλια. 20 μετράτε. Μετράτε με 20, έτσι. Θα σας κάνω παράδειγμα. Έχω ένα sniper, το SRS, το οποίο είναι ας πούμε ο master του jowl creep. Jowl creep είναι όταν ένα ροβόλο το μετρήσω με μια μπίλια 20, βγάλω κάποια FPS. Όταν όμως πάω και το μετρήσω με μια μπίλια πιο βαριά και πάω και κάνω την αναλογία σε jowl, τότε εκεί κλέβω. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ μετρήσω το SRS μου και μου βγάλει 520 FPS 20 και πάω και βάλω μετά 48, η αναλογία ισχύως είναι σαν να ρίχνω με περίπου 650-660. Ναι, είναι το λεγόμενο jowl creep. Γιατί? Γιατί όταν εγώ θα ρίξω με την 48, πλέον κουβαλάω περίπου 3,3 τζάουλ. Τα οποία 3,3 τζάουλ στην αναλογία με την 20 ξεφεύγουν. Άρα αν εγώ σε κάποιον ρίξω στα 10 μέτρα, στα 10 μέτρα δεν θα είναι ένα τζάουλ, θα είναι δύο και. Οπότε μπορείς να κάνεις μια το άλλο. Άρα εμείς πού καταλήξαμε? Πήγαμε και βάλαμε μια απόσταση. Είπαμε ότι τα sniper παίζουν μέχρι 3,5 τζάουλ. Παίξε ό,τι μπίλια θες. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θα παίζεις 3,5 τζάουλ, max. Ελάχιστη απόσταση. Πώς FPS με την μπίλια? Με 48, ας πούμε, που παίζω εγώ, είναι 380. Με 20, πώς θα βγει, λέει. Τώρα καταλαβαίνεις το μυαλό μας, πώς θα καταλάβει. Τώρα να δεις. Πάω και μετράω. Όπως είναι το sniper με αυτή τη στιγμή με 20, θα μου βγάλει 5,20 με 5,40. Έτσι. Okay. Αν εγώ το ξαναμετρήσω εκείνη τη στιγμή με τη 48, θα μου βγάλει 3,80. Σωστά. Τα 550 FPS όμως, 550 FPS με 20, είναι περίπου 2 τζάουλ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά θα έπρεπε αναλογικά να είναι 2 τζάουλ και κάτι, πες. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι στα 2 τζάουλ και κάτι. Γιατί στην τελική, εμάς μας νοιάζει με τι ορμή θα τη φας την πύλια. Δεν μας νοιάζουν τα νούμερα, μας νοιάζει με τι δύναμη θα φας την πύλια. Αυτός είναι ο λόγος που θα μετράμε για να είμαστε safe. Όταν λοιπόν εγώ, ενώ σου έχω μετρήσει 2,2 τζάουλ την 20, πάω και βάλω 48, πιο βαριά μπίλια. Η πιο βαριά μπίλια παίρνει παραπάνω ενέργεια. Άρα δεν είμαι στα 2,2 τζάουλ, είμαι 3,5 τζάουλ. Άρα, εάν έκανα εκείνη τη στιγμή τη συνάρτηση, θα έβγαινα αναλογικά ότι η 20 μου, εφόσον ρίχνω 3,5 τζάουλ, με 20 είμαι στα 600 φεύγα. Καταλαβαίνετε.
Έχεις μετρήσει λοιπόν με 20, θεωρητικά είσαι εντός ορίων. Εάν όμως τελικά μετρήσεις και δεις την ορμή που βγάζει το ραβόλο σου, είσαι πολύ εκτός ορίων. Για να μην σας βαμπλέκω στο κεφάλι σας, εμείς τι κάναμε. Εμείς μετράμε FPS, αλλά πώς μετράμε FPS. Πήγαμε σε κάθε κατηγορία αεροβόλου και είπαμε ότι αν αυτό το αεροβόλο είχε πάνω την μπύλια που παίζει κατά βάση, θα του δίναμε ένα περιθώριο 1,3 τζάουλ, το οποίο 1,3 τζάουλ με αυτή την μπύλια, μέγιστο να πιάσει αυτά τα FPS. Έχουμε φτιάξει ένα πινακάκι, μη σας μπερδεύω το κεφάλι, έχουμε φτιάξει ένα πινακάκι το οποίο αν αποφασίσετε να τα δούμε αναλυτικά μπορώ να στο στείλω, να τα έχετε έτοιμα όλα. Το οποίο πινακάκι σου λέει, πας στο μετρητή. Αυτό τώρα είναι για να κερδίζει χρόνο κατά τη μέτρηση, για να μην πεις, α, μπέρδεμα, πόνο στο μυαλό μου. Πας στο μετρητή. Σου λέει ο άλλος, τι μπύλια φοράς, του λες τι μπύλια φοράς, 28. Άρα ξέρω ότι είναι 28, θα πρέπει να μου βγάλεις τόσα FPS. Αν είσαι κάτω από αυτά τα FPS, είσαι κομπλέ παίζεις. Διαφορετικά, μπορείς πολύ απλά να έχεις ένα χρονογράφο ο οποίος μετράει τζάουλ και τσεκάρεις απευθείας τα τζάουλ. Νομίζω πλέον οι περισσότεροι έχουν τη ρύθμιση για να μετράνε και τζάουλ. Αυτό θα λέω και καλά. Δεν έχουν όλοι, δεν έχουν όλοι. Υπάρχουν όμως άλλοι που έχουν και του ορίζεις την πύλια και σου βγάζει απευθείας τα τζάουλ. Ναι. Βέβαια, δε τώρα. Καθόμαστε, μας το υπερανέλυσε ρε παιδί μου και το μυαλό μας αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, χορεύει τρανς. Αλλά γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες και πολλές οι συναρτήσεις και τα λοιπά. Το θέμα ποιο είναι, θα μπορέσουμε αυτό, γιατί έτσι όπως το, από τη μεριά που μας το λέει ο Φραγκίσκος, είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω πολύ σωστό. Δηλαδή, καθόμαστε και μετράμε, δεν μετράμε στην ουσία. Με τι πήγα παίζετε, παιδιά. Εγώ 30. Παίζετε 20 άρες. Ξέρετε κάποιον να παίζει 20 άρες. Όχι. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Οπότε... Πλέον όχι. Οπότε στην ουσία, κοραγευόμουν. Δηλαδή πάω και μετράω τη δύναμη θα βγάζει το αεροβόλο μου με 20, που δεν παίζω με 20. Το βάρος δίνει ορμή, τέλος. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Σου έχει τύχει ποτέ. Άλλη και μετά είδα και μια άλλη θεωρία που κάποτε ήταν στον αέρα, που λέγανε ότι θα μηδενίζουμε τα χοπάπ μας, θα βάζουμε 20 και θα μετράμε έτσι τα αεροβόλα. Σου έχει τύχει ποτέ αεροβόλο να σφίξει χοπάπ και να ανεβάσει FPS. Ναι, βέβαια. Έχει τύχει. Ακραίο. Και το αντίστροφο, έχει τύχει. Το αντίστροφο είναι πιο normal. Ναι, αλλά. Γιατί στην ουσία φρενάρει την πύλια όταν κάνει το χοπάπ. Γι' αυτό και λογικό να πέσει. Αλλά... Για ποιο λόγο να κάτσω εγώ να μετρήσω πώ θα έρχεται το αεροβόλο εάν το είχα κλειστό και την μπορεί να βγάλει παραπάνω. Άλλο αυτό, ναι. Με κλειστό χοπάπ θα με πετύχει. Γιατί θεωρητικά. Το πώς το σκεφτόμαστε είναι ότι, και καλά, ότι η καθαρή τέτοια, η μηδενισμένη δύναμη του αεροβόλου, κατάλαβες, χωρίς καμιά... Μα αφού δεν θα παίξει αυτή η μηδενισμένη δύναμη στο παιδί, άλλη δύναμη. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αυτό. Απλά είναι, να εξηγήσω και εγώ το τι θεωρούν και πώς είναι τέτοιο. Και εγώ θέλω να βελτιωθεί λίγο αυτή η φάση. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι σε κάποιους μετρητές, παιδιά, είναι τεράστιες οι διαφορές. Έχει διαφορές, ναι, ισχύει. Τεράστιες διαφορές. Έχει τύχει, ξέρω εγώ ότι ο δικός μου μετρητής με τις λέξεις έχει στάνταρ ένα δεκάρι διαφορά. Που είναι normal, νομίζω το λένε και εταιρείες. Να σου πω κάτι. Αυτό που πάντα βλέπω, ειδικά σε καινούριους παίχτες, και όταν ακούσουν τα όρια και τα λοιπά, σου λέει πόσο μπορώ να πάω 1,3 τζάουλ. Και πάνε μετά στον κακομύρι εδώ πέρα το φίλο μου το Σουρανάκι και του λέει θα μου το κάνεις 1,29999. Όχι, και εμένα το μου τα λένε αυτά του λάδερφε, ξέχνα το. Αυτό είναι το max. Πρώτον, εάν βγεις παραπάνω, παίζεις. Την Κυριακή, ας πούμε, παίχτες δικός μας δεν έπαιξε. Βγήκε παραπάνω. Εάν βγεις παραπάνω, γιατί να ρισκάρεις παραπάνω. Τα μαρούι, 280 FPS, κάτω του τζάουλ, 08, 09 τζάουλ, μια χαρά παίζεις και με αυτό. Ίσα που θα κάνεις την παραπάνω κίνηση, θα παίξεις λίγο πιο ομαδικά. Αυτό να κάνεις κάτι σκοπευόλη, γιατί δεν θέλω να πάρεις, ξέρω εγώ. Καταρχάς, το πώς φτάνει η μπύλια από τα μαρούι, άστο, μην το πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε. Ναι, αυτό τώρα είναι της νεράιδας, το άγγιγμα. Είναι 280 FPS τα μαρούι όλα. Έχω το σκαράκι, ναι. Όλοι μου λένε πώς πάει έτσι. Πώς πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχεις 800 FPS για να φτάσει η μπύλια σου. Αυτό. Μα γενικά είναι πολύ παρεξημένο το FPS και η δύναμη γενικότερα. Αυτό που σας έλεγα πριν με το SRS, ας πούμε. Ποιος σας τα παίζει όταν η μπύλια σου είναι κοντά στα 380 FPS ή 48, παρά να το ανεβάσεις. Έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα μην τρελαινόμαστε όλοι. Γιατί δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τις υπόλοιπες δυνάμεις, να πω, οι οποίες είναι η βαρύτητα και όλα αυτά. Ακριβώς. Και εκτός αυτού. Αέρας. Ναι. Εκτός αυτού, πάμε και οι περισσότεροι καινούργοι πέφτουν στην παγίδα και σου λένε: βάλε μια κάνει, ένα λαστιχάκι, θα γαμάει.
Χτυπάει, ας πούμε, και έχει κίνδυνο ο οποίος δεν δίνει αρκετό αέρα στην κάνη. Οπότε το χαλάει το ρογόλ. Περισσότεροι έχω ακούσει, μου στέλνουν καμιά φορά λίστες. Μου λέει ο άλλος, μπλή, θα παραγγείλω αυτά. Ακόμα χειρότερα. Μου τα φέρνουν. Έλα, Βασίλη, θέλω να μου κάνεις το ρογόλο. Και ανοίγω και βλέπω και λέω, ναι, γιατί. Δεν ταιριάζει τίποτα μεταξύ του. Ήταν όμορφο. Τι όμορφο ήταν. Ναι. Άμα είναι μπλε έτσι έντονο, σαν το άστρα το πισιά, άμα είναι μπλε χρωματάκι. Ναι, αυτό. Μου έπαιρναν κάτι πορτοκαλί κεφαλές, κάτι μπλε ηλεκτρικ κυλίνδρους, κάτι με αστεράκια και τέτοια και καρδούλες κυλίνδρους μέσα. Ναι, μα άμα δεν δέσεις όλα αυτά, ρε φίλε, μεταξύ τους δεν θα παίξει. Δεν είναι μόνο αυτό. Να καταλάβεις για ποιο λόγο έχει στη μέση τρύπες, γιατί έχει πίσω τρύπες ο κύλινδρος, γιατί δεν έχει καθόλου τρύπες ο κύλινδρος. Όλα αυτά αντιστοιχούν. Ακριβώς. Σε μη κακάνεις. Μη κακάνεις. Μη κάνεις. Μήκος βασικά κυβισμό κατά βάση. Δηλαδή μπορεί μια κάνει να είναι 6-0-0, μπορεί να είναι 6-20. Οπότε ανάλογα το κυβισμό βάζει το κυλινδράκι. Και αυτό και το μήκος κάνεις παίζει ρόλο. Ναι, όλα μαζί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Για τα τζάουλ, θεωρώ, επειδή το έχω ψάξει, το έχω λιώσει, ρε παιδιά, το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, με κάποια αεροβόλα, με κάποια αερίου, με κάποια σνάιπερ κτλ, τα πράγματα έχουν γίνει λίγο επικίνδυνα, έτσι. Εάν μια ομάδα δεν θέλει να μπει στη διαδικασία τζάουλ, ας ανεβάσει αποστάσεις εμπλοκής τουλάχιστον, να είμαστε λίγο πιο safe, γιατί κάποια αεροβόλα τα οποία κάνουν τρομερό τζάουλ trip είναι danger. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι είναι αεροβόλο? Πρέπει να το δοκιμάσεις επί τόπου, να το βάζεις, δηλαδή να ρίξεις και με τις δικές του το σφαίρες και με τις 20 για να καταλάβεις τη διαφορά. Τι κρυπάρι εννοείς? Ναι, δηλαδή κάποιος, ερώτηση τώρα όμως, πρέπει να το μετρήσεις σε τζάουλ για να καταλάβεις ότι κάνει τζάουλ κρυπ ή ακόμα και με FPS να το μετρήσεις μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι παίζει? Κάνε το εξής απλό παράδειγμα, τώρα που θα κλείσουμε με το μετρητή σου αφού βγάζει τζάουλ. Mm-hmm. Πήγαινε με σταθερό χοπάπ εκεί που παίζεις. Mm-hmm. Πήγαινε και βάλε 20. Mm-hmm. Ξέταρε το μετρητή σου ότι παίζεις με 20 και ρίξε. Ρίξε 5 mm-hmm. βολές και δε στα τζάουλ, βγάλε ένα μέσο όρο. Πήγαινε επί mm-hmm. τόπου, βάλε την μπίλια που παίζεις, 30, και ξαναρίξε άλλες 5 μπίλιες, θα δεις την αναλογία. Το ένα τζάουλ αντιστοιχεί σε 328 FPS. Με το που ανεβάσεις mm-hmm. βάρος, θα δεις ότι πλέον, αν υποθέσουμε ότι το αεροβόλο σου ήταν ένα τζάουλ με την 20. Με το που βάλεις 30, θα δεις ότι το αεροβόλο θα βγάλει ένα 10, ένα 20. Άρα δεν είσαι 328. Αναλογικά. Σωστά. Κατάλαβες πώς θα λέω? Ναι. Αυτό ακριβώς είναι. Κατά βάση παίζει το βάρος της μπίλιας. Οκ. Okay. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να το δούμε λίγο γιατί αναδιαστήματα έχουν ακουστεί. Θέλει παρέα παράπονα. Και συζήτηση αυτό. Θέλει πολύ, πολύ πράγμα. Παιδιά, εμείς μπορούμε να σας στείλουμε τη λίστα όπως τα έχουμε σετάρει, τις αποστάσεις ασφαλείας, τα όρια ανακατηγορία αεροβόλου κτλ. Να σας στείλουμε τον πίνακα που έχουμε έτσι για συντομία στις μετρήσεις, να κάθετε και εσείς να μελετήσετε και το άλλο να αποστέλλετε, που σας βουλεύει. Αλλά το να μετράμε πλέον με 24 το 2023, ενώ κανείς δεν παίζει με 24, είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι, έχει νόημα. Είναι σαν να λες ότι μετά το αυτοκίνητο μου τι απόδοση έχει με απλή βενζίνη, ενώ βάζω 100. Ακριβώς, ποιο το νόημα. Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, τη λύση τη θέλω. Γιατί το έχω πει. Ναι, το έχω ξαναπεί. Όντας αντιπρόεδρος στο σύλλογο εδώ στην Ορεστιάδα, θέλω να κάνουμε το κάτι διαφορετικό, εννοείται. Το διαφορετικό. Καλό για εμάς είναι, έτσι. Έτσι όπως το αναφέρεις, που μια κουβέντα είπες. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο να το πρέπει να αναλύσεις. Μα κάνε παράδειγμα και εμένα σνάιπερ και εμένα. Οτιδήποτε. Την επόμενη Κυριακή βγάλετε το χρονογράφο, πάρετε 20, μετρήστε πώς μετράτε κανονικά. Επί τόπου εκείνη τη στιγμή, σέταρε το μετρητή σου με την πύλη που παίζει το παλικάρι και δεις τη διαφορά στα τζάουλ που θα σου βγάλει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Απλά είναι, και κάνε την αναλογία. Ναι, αναλογία. Ένα τζάουλ ίσον 328 FPS. 1,2 τζάουλ πόσο είναι? Απλή μέθοδο των τριών. Απλά είναι η ατάκα που πέταξε ότι μετράς με 20 ενώ παίζεις με 30. Εμένα αυτό με κάλυψε. Πιστεύω αυτό με κάλυψε. Η αλήθεια είναι ότι στο δικό μου το μετρητή, νομίζω ότι γράφει. Κάτσε, περίμενα να το βρω κιόλας. Νομίζω ότι γράφει κατευθείαν τον X-Cortex, έχω τον MK3. Αυτό τον κίτρινο. Ναι, κίτρινο μαύρο. Αυτό βγάζει κατευθείαν. Απλά πρέπει να επιλέξει το βάρος μπίλια. Ναι, βγάζει κατευθείαν, όντως. Το είχε πάνω αριστερά. Ναι, βγάζει κατευθείαν. Κάντε δοκιμή μόλις κλείσουμε και στείλε να μου πει. Αλλά είμαι σίγουρο γι' αυτό που σου λέω. Το έχω λιώσει το ζήτημα. Οκ. Okay, ενδιαφέρον. Τέλεια. Ωραία. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα εννοείται πως γνωρίσαμε από κοντά αυτό το ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου, έτσι πολύ γνωστό στο χώρο του Instagram, κατά κύριο λόγο. YouTube δεν σε βλέπω τόσο. Έχεις κανάλι στο YouTube, έχω δει reviews που κάνεις. Έχω, αλλά δεν ψήνεται. Οπότε του κάνω και εγώ ζήλιες.
Αυτό. Δεν σε κατατάσσω στους YouTubers, όχι. TikTok ούτε εκεί πέρα σε βλέπω πολύ τρελά ενεργό. Εκεί που βλέπω ενεργό, ας πούμε, και σαπορτάρω κι εγώ full είναι Instagram. Τώρα να σου πω, γυρίζω σιγά σιγά στο TikTok και στο Clapper, το οποίο Clapper δεν έχει κόμπλεξ. Το Clapper τι είναι, νομίζω το έχω ξανακούσει. Κάτι αντίστοιχο είναι, απλά δεν κάνεις αντικά και αντικόμενα, όχι μου ανέβασε αυτό, όχι μου ανέβασε το άλλο, δώσε πόνο. Το παρόν τουλάχιστον είναι έτσι και να μείνει έτσι. Αυτό είναι, νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό, γιατί και στην ουσία κάποτε έτσι ήταν το TikTok. Ήταν πάρα πολύ ελεύθερο και πάρα πολύ ανοιχτό και κάποια νομοθεσία πάλι προσπαθεί να περάσει η Αμερική ή κάτι τέτοιο. Νομίζω εσύ μου το έχεις στείλει κιόλας, Ιλία. Η Ευρώπη περνάει νομοθεσίες. Η Ευρώπη. Ναι, δυστυχώς ο πόλεμος που γίνεται απέναντι στο Airsoft είναι από την Ευρώπη μεριά. Στην Αμερική το βλέπεις πώς εξελίσσεται το Airsoft και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η πηγή είναι εκεί μέσα, στην Αμερική. Αμερική, Ιαπωνία. Εδώ Ευρώπη, πόλεμο στον πόλεμο, όχι βάψτα φωσφοριζέ, όχι κάντα τυρκουάζ. Κράμα στο χαϊμαλιά και για να φαίνεται, τι ξέρω εγώ, κάνω τι θες. Ναι, για να το κάνουμε τώρα τι, τζιτζικίτσι παίζουμε ρε παιδιά. Άσε με να το ευχαριστηθώ τουλάχιστον, ο ρεαλισμός είναι. Βγάλανε νομοθεσία στο TikTok πρόσφατα, άσχετο με το Airsoft, μια ανωτελεία. Βγάλανε νομοθεσία πρόσφατα στην Ευρώπη που απαγορεύεται να δείχνουν πολύ γυμνό. Και περιορίστηκαν οι κόλλοι και τα βυζιά που βλέπαμε στο TikTok. Ναι, τώρα δείχνουν το αυτό του σχέση με σε κουρτίνα, έλα. Ναι, λοιπόν. Το όρο το βάζουν και στα όπλα σιγά σιγά. Όπλα. Τα αεροβόλα, ο αλγόριθμος τα βλέπει στην εικόνα όπλο. Δεν ξεχωρίζει αν πετάει μπίλες ή είναι κανονικό. Οπότε τους λέει όπλο είναι αυτό που είπες. Όχι. Χ. Και σε διώχνουν. Πάνω σε αυτό κάτι τελευταίο, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα το όπλο. Είμαι Κυριακή, παίζουμε παιχνίδι, καινούργια παιδιά έρχονται, παίζουν το ένα το άλλο. Μετά από τρεις μέρες πάμε για καφέ με κάτι φιλαράκια. Και ακούω στη δίπλα παρέα ένα τύπο και λέει πω, πήγα την Κυριακή και κουβαλούσε ένα πολυβόλο. Και έπαιξα πάνω από 500 σφαίρες. Και λέω, τι έγινε. Γυρίζω και τον κοιτάζω και είναι ο καινούργιος που έρθει την Κυριακή. 500 σφαίρες με το πολυβόλο. Λίγο προσοχή, παιδές, γιατί όταν είμαστε έξω και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουμε και ακούσουν και λένε φράσεις όπως όπλο, σφαίρες, χειροβοβίδες, βόμβες κτλ. Είναι καμπανάκια, είναι καμπανάκια. Μπράβο, δεν θέλει και πολύ. Οπότε αεροβόλα έχουμε, αεροβόλα είναι, σεβασμό στους κανόνες μεταφοράς, σε θηκούλα, στο προπαγκάζ, αλλού η μπαταρία, αλλού η γεμιστήρα. Ενημερώνουμε την αστυνομία, οι σύλλογοι, ότι ξέρεις κάτι, αυτή την Κυριακή με σύλλογο στάδιο θα πάμε εκεί. Οι άνθρωποι ξέρουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, οπότε ας είμαστε τυπικοί. Ναι, γιατί ζούμε και στη χώρα που αντί να αγνώρισε τον άλλο ρε αυτό που κάνει, αφού δεν σε ενδιαφέρει, αγνώρισε τον. Όχι, περιμένω στη γωνία με το δάχτυλο. Εκεί, μπράβο. Εκεί, να το δείξω με το δάχτυλο. Αυτός έκανε αυτό. Ναι, γιατί να περάσει αυτός καλά. Πούλο. Αυτό. Ακριβώς. Αυτά που δεν φτάνει η αλεπού λένε τα κάνει κρεμαστάρια. Ναι. Και στο κουφού την πόρτα, πάρ την πόρτα και εσύ που φύγε. Καλό. Λοιπόν, τέλεια. Φραγκίσκο, νομίζω ότι φτάνουμε και στο τέλος της κουβέντας, σιγά σιγά. Ναι, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε κι εμείς. Σε βλέπω τόσο καιρό πριν που μιλήσαμε. Εννοείται. Ήταν οι πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι για τους νέους παίκτες μόνο. Είναι κατά κύριο λόγο για τους παλιούς παίκτες. Θέλω να αλλάξουν μυαλά. Όλοι μαθαίνουμε. Δεν πέσω χρόνια, τόσα χρόνια, πέρα χρόνια. Μάθημα ανοιχτό να ψαχνόμαστε. Αυτό. Ανοιχτοί ορίζοντες, παιδιά, στο Airsoft. Ανοιχτά μυαλά, ανοιχτά μάτια. Και τα αυτιά, κατά κύριο λόγο. Και να έχετε ανοιχτά αυτιά. Να ακούτε. Και να τρώτε μπίλες. Εννοείται. Και όχι σφαίρες. Δεν είπε κάτι λάθος. Σφαιρίδια είναι, έτσι. Ναι, αλλά αερομαχικά. Ακόμα και τα αερομαχικά. Πυρομαχικά λέγονται γιατί έχει μέσα την πυρίτιδα. Εμείς δεν έχουμε πυρομαχικά, είναι αερομαχικά γιατί τον αέρα βαράνε. Anyway, οι πληροφορίες οι οποίες μας έδωσε Φραγκίσκο ήταν εξαιρετικές. Εννοείται πως έχουμε φύγει όχι μορφωμένοι κατά 10 φορές πάνω σε αρκετά θέματα. Και οι δύο, αλλά και ο κόσμος ο οποίος θα μας ακούσει. Μακάρι να βοηθήσουμε κάπου, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε να το αναλύσουμε περισσότερο. Αν χρειαστεί κάποιος να μας στείλει είτε στην ομάδα μας, Heraklion Airsoft Club, είτε σε μένα προσωπικά και το βλέπουμε. Εννοείται, όπως σε κάθε βίντεο θα έχω από κάτω όλα τα links από την ομάδα σου, το προφίλ σου, οποιοδήποτε θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου ή να πάρει κάποιες πληροφορίες από εσάς, ελεύθερα εννοείται, μπορεί να έρθει να το κάνει. Και σε εμάς μπορούν να σχολιάσουν από κάτω το οτιδήποτε, θα το απαντήσουμε. Ό,τι σχόλιο και να βάλεις, θα το απαντήσω. Και εγώ και ο Βασίλης. Και να είναι κάτι πάνω στις πληροφορίες που μας έδωσε ο Φραγκίσκος, εννοείται θα ρωτήσουμε
θα πάρουμε τη γνώμη του Φραγκίσκου για να σου απαντήσουμε πιο εξειδικευμένα, να το πω έτσι. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την προσπάθειά σας αυτή. Χρειαζότανε. Για όλους μας, για όλους μας. Εμείς ποτέ ακριβώς δεν παίρνουμε κάτι εγωιστικά. Όλοι μας να κυνηγήσουμε και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Αυτό, και την κοινότητά μας, έτσι, και την κοινότητά μας πάνω απ' όλα. Όλους, όλους. Αυτούς που είναι ήδη στην κοινότητα, αυτοί που θέλουν να μπουν στην κοινότητα, ναι, αυτό. Ναι. Κάντε κάτι, μια εκπομπούλα. Έχουν κάνει μια προσπάθεια και τα παιδιά την Ιεραπετρά, κάτι αντίστοιχο. Κάντε κάτι έτσι όλοι μαζί. Μόνο σε καλό θα μας βγει. Έχω έρθει σε επαφή με το Σουρανάκι, λες, για το. Πώς λέγεται, το safe house. Το έχω παρακολουθήσει, είδα και τα 3 επεισόδια μετά από αναφορά που μου έκανε ο ίδιος. Εξαιρετική δουλειά, εννοείται. Εξαιρετική δουλειά. Τον έχω πει ότι θέλω να έρθουμε σε επαφή να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Γιατί 10 άτομα εγώ, 500 άτομα αυτός, 20 άτομα εσύ, 40 ο Βασίλης, οι ρε φίλοι κάποια στιγμή θα μαζέψουμε αρκετό κόσμο και θα γίνει μια ομάδα έτσι κομπίτα για να ενημερώνουμε τους νέους παίκτες και τους παλιούς, εννοείται. Να, καλή ώρα. Να κάνουμε κουβέντα. Μπράβο, παιδιά. Αυτό που είπαμε στο κείμενο. Μα Φραγκίσκος, το πρώτο μας επεισόδιο ήμασταν εγώ και ο Ηλίας. Αυτό ήταν το budget. Να κάνουμε κουβέντα. Το λέμε στο πρώτο επεισόδιο. Παιδιά, πληρώσατε. Ναι. Οι πιο πολλοί το βλέπουν σαν κόντρα. Δηλαδή, θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube. Ξέρετε, έχει και άλλους YouTubers τώρα. Γιατί να κάνω κανάλι στο YouTube? Δεν θα μπορέσω να ανέβω ή δεν θα μπορέσω να γίνω εγώ Instagram, ξέρω εγώ. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτό λέγαμε το Βασίλη. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε γνωστοί. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να μάθει μέσα από αυτό που κάνουμε 5-10 πράγματα και να γίνουν 500 podcast γύρω το Airsoft, να κάνει ο καθένας δικό του podcast. Θα τα ακούω όλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Π.χ. εγώ με το κανάλι μαγειρικής. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ξεκινήσω το κανάλι μαγειρικής, γιατί πάντα ήμουν πάρα πολύ ευθύνος με τον εαυτό μου. Και έλεγα, έλα μωρέ, τώρα εγώ σιγά θα κάνω ράνο. Και όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι ξεκίνησα και πάνω σε αυτό το πάτημα γνώρισα ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι δεν περίμενα ποτέ να τους γνωρίσω. Οπότε μην έχουμε σαν στόχο το να γίνουμε διάσημοι και να. Θα μ' άρεσε. Μ' αρέσει. Κακά τα ψέματα, σε ποιον δεν το αρέσει να πας κάπου. Α, εσύ ο τάδε, εσύ ο τάδε. Είναι ωραίο. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Αλλά όταν ξεκινάς με στόχο να γίνεις διάσημος, πέφτεις σε παγίδες οι οποίες δεν. Κάνε αυτό που σου αρέσει, παίρνα καλά, κάνε την κουβέντα με τους φίλους σου. Κάνε παρέες, μπράβο. Γιατί είτε θα έχεις 200 views, είτε θα έχεις 20 views, είτε θα έχεις 300.000 views, το ένα και το αυτό. Γιατί, εντάξει, μπορεί να σου δώσει κίνητρο, μεν, ναι, αλλά εσύ τι είχες να κάνεις? Ήθελες να κάνεις μια κουβεντούλα με τα φιλαράκια σου που έχετε το ίδιο χόμπι, την ίδια καύλα, να πείτε για τις κουβέντες και να ανταλλάξετε απόψεις. Το έκανες, πέρασες ωραία, τελείωσε. Είναι σαν να βγήκες για ποτό. Βγήκα για ποτό, να περάσω καλά. Πέρασε καλά, ναι. Από τη στιγμή που τώρα, άμα βγάλω μια φωτογραφία και την ανεβάσω και δεν αρέσει σε κάποιους, χαίστηκα. Εγώ πέρασα καλά και την ημέρα. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, φίλε. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, το κλασικό κλείσιμο που κάνουμε κάθε φορά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Εφόσον δεν ξέρουμε ο καθένας πότε θα μας ακούσει. Και την ατάκα του Νίκου. Την ατάκα του Νίκου μας χάρισε, που δεν ήταν δικιά του, και ο ίδιος το είπε, ότι του την είπε άλλος. Αλλά εφόσον τη μάθαμε τον Νίκο, εμείς την κρατάμε έτσι. Παίζει σωστά για να περάσει ωραίο ο απέναντι, ο αντίπαλος. Και εννοείται ραντεβού στα παιδεία. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τσάου, γεια σας. Γεια χαρά.